Πέρα. Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου της Βουλής σε σχέση με την δημιουργία της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, μιας επιτροπής η οποία συστήθηκε με απόφαση Προέδρου της Βουλής προκειμένου να ασχοληθεί με την διερεύνηση των γενεσιουργών αιτιών και των αιτίων δημιουργίας και διόγκωσης του δημοσίου χρέους, να πραγματοποιήσει λογιστικό έλεγχο του χρέους και να ερευνήσει ποιο κομμάτι του χρέους είναι παράνομο, μη νόμιμο, απεχθές και επωνίδιστο, προκειμένου να συγκροτήσει με συστηματικό τρόπο τα επιχειρήματα απονομιμοποίησης και διαγραφής του σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των λοιπόν χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Σε συνεργασία επίσης και ενεργό αλληλεπίδραση με την κοινωνία την οποία αφορά πρωτίστως αυτός ο έλεγχος και αυτή η απόδοση αλήθειας, την κοινωνία η οποία δικαιούται να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβη, πώς δημιουργήθηκε και πώς διωγγώθηκε αυτό το χρέος που κάποιοι επιχειρούν να φορτώσουν στην πλάτη της. Η Επιτροπή της Βουλής υπηρετεί αυτό το θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα των λαών, των κοινωνιών και των πολιτών στην αλήθεια, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στη δικαιοσύνη και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα υλοποιεί το στοιχειώδες δημοκρατικό καθήκον εκείνων οι οποίοι είναι φορείς ευθύνης. Ως πρόεδρος της Βουλής θεωρώ στοιχειώδες δημοκρατικό καθήκον μου τη δημιουργία αυτής της Επιτροπής, η οποία υπηρετεί το πιο δίκαιο αίτημα της κοινωνίας και των πολιτών να γνωρίζουν την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια που πολλοί έχουν επιχειρήσει να συγκαλύψουν ή να αλλοιώσουν με τη βοήθεια και προθήμων μέσων ονομαζομένων ενημέρωσης. Στις 17 Μαρτίου του 2015, δηλαδή πριν από 3 εβδομάδες ακριβώς, δώσαμε συνέντευξη τύπου με την Σοφία Τσακοράφα, την Ευρωβουλευτή μας και ιδρυτικό μέλος και εμβληματική μορφή του κινήματος και του αιτήματος για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην πρώτη επιτροπή για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους που βγήκε από την κοινωνία, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν στην Επιτροπή είχαν τέτοιο ρόλο, και μαζί με τον Eric Toussaint που έχει ενεργό ρόλο στην διεκδίκηση, την δημοκρατική διεκδίκηση αποκωδικοποίησης και διαγραφής των χρεών των λαών. Δώσαμε λοιπόν μια συνέντευξη τύπου όπου ανακοινώθηκε η σύσταση αυτής της Επιτροπής, προπάσης ανάληψης της απόφασης, και ταυτόχρονα απευθύναμε μια ανοιχτή πρόσκληση. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσοι ενδιαφέρονταν να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία να το πράξουν. Ανοιχτή πρόσκληση που παραμένει ανοιχτή, όπως ανοιχτή ήταν και αυτή η πρώτη εναρκτήρια διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής. Και θέλω να το πω καθαρά, ήταν εντυπωσιακή η προσπάθεια απαρχής της
έναρξης των εργασιών της Επιτροπής να συκοφαντηθεί η Επιτροπή και η λειτουργία της με διάφορα σενάρια δήθεν κλειστής διαδικασίας και απομονωμένης διαδικασίας. Για πρώτη φορά στα χρονικά υπήρξε Επιτροπή του Κοινοβουλίου που στην εναρκτήρια συνεδρίασή της μπορούσαν να προσέλθουν οι πάντες. Ήταν ανοιχτή η συνεδρίαση. Προσήλθαν πράγματι και απλοί πολίτες που ζήτησαν να παρακολουθήσουν, όπως και εκείνοι οι δημοσιογράφοι που ενδιαφέρθηκαν να την παρακολουθήσουν. Μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής σε όλες τις συνεδριάσεις της, εκτός από την τελευταία που συνέπεσε με μετάδοση άλλης επιτροπής και μεταδόθηκε με λίγες ώρες καθυστέρηση. Υπήρξε η δυνατότητα παρέμβασης όχι μόνο στα μέλη της Επιτροπής, όχι μόνο σε εκείνους που έχουν αποδεχθεί να είναι μέλη της Επιτροπής, αλλά και σε όσους θέλησαν να διατυπώσουν την υποστήριξή τους στην Επιτροπή ή να καταγράψουν τη δέσμευση συνεργασίας τους με την Επιτροπή. Και έτσι νομίζω ότι καταγράφηκε μία πρωτοποριακή διαδικασία κατά την οποία πολιτιακοί παράγοντες, κοινωνικοί φορείς, θεσμικοί παράγοντες, αλλά και απλοί πολίτες, η ζώσα και δρόσα κοινωνία, συνέπραξαν στην ιστορική σημασίας ίδρυση της Επιτροπής. Θέλω να πω ότι αυτή η διαδικασία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αμέριστη συνεργασία και σύμπραξη της Σοφίας Τσακοράφα που έχει αναλάβει το κομμάτι των σχέσεων της Επιτροπής με το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και χωρίς την σύμπραξη και υποστήριξη του Eric Toussaint που έχει αναλάβει τον συντονισμό της διεθνούς ομάδας, τον επιστημονικό συντονισμό της διεθνούς ομάδας που μας επικουρεί. Και θέλω στο σημείο αυτό, αφού παρακαλέσω να κλείσουμε την πόρτα, σας παρακαλώ, θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν πω οτιδήποτε άλλο, να ευχαριστήσω από καρδιάς τους δύο υπευθύνους για αυτούς τους πολύ σημαντικούς πυλώνες της λειτουργίας της Επιτροπής. Στην διαδικασία που διήρκεσε από το Σάββατο 4 Απριλίου μέχρι και χθες, Δευτέρα 6 Απριλίου, και που είχε ανακοινωθεί 3 εβδομάδες πριν, σε δημόσια συνέντευξη τύπου, το λέω για κάποιους που ευνηδιάστηκαν και εμφανίστηκαν να μην γνωρίζουν για την Επιτροπή και ασχολούνται με το γιατί δεν ειδοποιήθηκαν ειδικώς για συγκεκριμένες παρουσίες. Στην διαδικασία λοιπόν αυτή υπήρξε εκπροσώπηση της πολιτείας στο ανώτατο επίπεδο. Υπήρξε παρουσία και εκπροσώπηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό. Υπήρξε η παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος παρέστη κατά την έναρξη καταγράφοντας και αυτός την στήριξή του στο έργο της Επιτροπής. Υπήρξε παρουσία πολλών θεσμικών παραγόντων, αναφέρω ενδεικτικά τις Προέδρους δύο δικαστικών ενώσεων, την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την κυρία Θάνου Χριστοφίλου, την Πρόεδρο της Ένωσης των Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Πρόεδρο της Αρχής για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, τον κύριο Δημήτριο Ράικο,
τον πρόεδρο της αρχής για το ξέπλυμα, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Γιώργο Παντελή, τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθηγητή Γιώργο, καθηγητή Γιάννη Μουρμούρα, και ενδεχομένως να λησμονώ και κάποιους. Υπήρξε παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Βουλής και δεν αναφέρομαι μόνο στον γραμματέα, γενικό γραμματέα μας και τον ειδικό γραμματέα μας, αλλά και σε πολλούς υπηρεσιακούς παράγοντες που ενδιαφέρθηκαν για τη διαδικασία, και βέβαια στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής που εκπροσωπήθηκε από τον επικεφαλής του, τον καθηγητή κύριο Λιαργκόβα, και έχει αναλάβει να συνδράμει τις εργασίες της Επιτροπής με όλο το προσωπικό του γραφείου, καθώς επίσης υπήρξε παρουσία και εκπροσώπηση και παρέμβαση και της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής που εκπροσωπήθηκε από τη δεύτερη επιστημονική διεύθυνση και τον καθηγητή κύριο Αστέριο Πλιάκο, με την παρουσία και του κυρίου Κούνδουρου και του κυρίου Κανελόπουλου, προϊσταμένων αντιστοίχων τμήματων, οι οποίοι με ενεργό τρόπο συμμετέχουν στην Επιτροπή. Δεν μπορώ παρά να προχωρήσω αναφερόμενοι στα μέλη της Επιτροπής και ξεκινώντας βέβαια από τους διεθνείς προσκεκλημένους μας, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη στην πρόσκληση να συνδράμουν σε αυτήν την διαδικασία αποκωδικοποίησης του χρέους και απόδοσης αλήθειας. Δεν μπορώ να μην αναφέρω, επομένως, και θα ξεκινήσω από αυτό, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολύ σημαντική διαδρομή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον τομέα της διεκδίκησης διαγραφής του δημοσίου χρέους, αλλά και στον τομέα της οικονομικής επιστήμης, των κοινωνικών επιστημών, των πολιτικών επιστημών, αλλά και στο πεδίο των κοινωνικών κινημάτων, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποδέχθηκαν την ευθύνη που θελήσαμε να τους αναθέσουμε αμυστή, χωρίς την παραμικρή αμοιβή, και θέλω να το τονίσω. Ήρθαν και έχουν θέσει την εργασία τους και το χρόνο τους στη διάθεσή μας και παρενέβησαν στη διαδικασία αυτήν την τριήμερη με πάρα πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις. Τους αναφέρω έναν έναν. Είναι ο κύριος Σεφάς Λούμινα, καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και πρώην ανεξάρτητος εισηγητής της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικός για τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους και άλλων διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων των κρατών στα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, και επίτιμος καθηγητής του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος Λούμινα, με την ιδιότητά του την υπηρεσιακή ως εκπροσώπου του ΟΗΕ, είχε εκπονήσει ένα πολύ σημαντικό πόρισμα το έτος 2013, το οποίο παρασιωπήθηκε στην πραγματικότητα, αλλά έχει τεράστια σημασία για την πλευρά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συνεπάγεται η εκβιαστική απέτηση αποπληρωμής ενός χρέους από κοινωνίες και από γενιές που ουδεμία υπαιτιότητα φέρουν για την δημιουργία του.
Επίσης αναφέρω τον κύριο Ολιβιέ Ντε Σούτερ, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λουβένης και του Κέντρου στο Κέντρο Φιλοσοφίας του Δικαίου και πρώην ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με το δικαίωμα στη σύντηση, μέλος σήμερα της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Επίσης, την κυρία Μάργκο Σάλομον, επίκουρη καθηγήτρια του London School of Economics, διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Εργαστηρίου Εξελιγμένης Έρευνας στην Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία. Την κυρία Μαρία Λουτσία Φατορέλη Καρνέιρο, μέλος της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους των Πολιτών στη Βραζιλία για 15 έτη και επί πολλές δεκαετίες οικονομική φορολογική επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών της Βραζιλίας. Την κυρία Έσλε Μονάραν, καθηγήτρια οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Greenwich, η οποία έχει πραγματοποιήσει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε θέματα ανισότητας, ανάπτυξης και κρίσης, ενώ πρόσφατα διεύθυνε και ένα πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας του ΟΗΕ. Τον κύριο Ντανιέλ Αλμπαρασίν, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, στο τμήμα κοινωνιολογίας και μέλος, είναι σύμβουλο εργατικών οργανώσεων στην Μαδρίτη και μέλος κοινωνικών κινημάτων κατά του παράνομου χρέους. Τον κύριο Σέρτζι Κουτίγιας Μάρκες, οικονομολόγο, μέλος της ομάδας έρευνας για το χρήμα και το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ερευνητή στο Λονδίνο και ερευνητή στο παρατηρητήριο για το χρέος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης στην Βαρκελόνη. Τον κύριο Πατρίκ Σογάν, διδάκτορα της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, τραπεζικό υπάλληλο και συγγραφέα βιβλίου σε σχέση με τα τοξικά δάνεια και μέλος της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου από τους Πολίτες στη Γαλλία, μέλος επίσης της πρωτοβουλίας Sud BPSE που αφορά τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τον κύριο Γονό Βιβιάν, νομικό και συγγραφέα, ειδικό των Ηνωμένων Εθνών και της Επιτροπής για τη Διαγραφή του Χρέους του Τρίτου Κόσμου. Τον κύριο Μισελ Ουσόν, οικονομολόγο στο Γαλλικό Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, ο οποίος έχει συντονίσει τη διαδικασία της Γαλλικής Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους, τον κύριο Ολιβιέ Μπονφόν, οικονομικό σύμβουλο στο Κέντρο Λαϊκής Εκπαίδευσης André Gonod στο Βέλγιο και στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Βελγίου, την κυρία Χριστίνα Λασκαρίδη, οικονομολόγο και υποψήφια διδάκτορα και οικονομική ερευνήτρια στο Corporate Watch στο Λονδίνο, τον κύριο Diego Borja, πρώην Υπουργό Οικονομίας και πρώην Υπουργό Οικονομικής Πολιτικής και πρώην Πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας του Ισημερινού, μέλος της Συνταγματικής Συνέλευσης του Ισημερινού, που έχει ζώσα εμπειρία της διαδικασίας λογιστικού ελέγχου στον Ισημερινό, τον κύριο Σταύρο Τομπάζο, καθηγητή πολιτικής οικονομίας και πολιτικής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Νομίζω ότι δεν ξέχασα κάποιον και ελπίζω ότι δεν ξέχασα κάποιον και τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στους Έλληνες παρισταμένους και μέλη της Επιτροπή. Αν ξέχασα κάποιον θα με διορθώσει ο Ερίκ. Αναφέρομαι λοιπόν σε πολύ σημαντικούς συμμετέχοντες στην Επιτροπή μας, οι οποίοι παρενέβησαν στη διάρκεια της διαδικασίας και ειδικότερα στον καθηγητή κύριο Γιώργο Κασιμάτη, καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, στον καθηγητή επίσης κύριο Νικήτα Λιπράντη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, πρώην καθηγητή
του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος και πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία ελέγχει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τον καθηγητή κύριο Αριστίδη Καζάκο, καθηγητή εργατικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή Παντελή Σκλιά, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος έχει συνεπιμεληθεί και το συλλογικό έργο «Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010 από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης», τον καθηγητή κύριο Σπύρο Μαρκέτο, νομικό, ιστορικό και επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, τον δικηγόρο τον κύριο Πέτρο Μιλιαράκη, τον που έχει επίσης γράψει για την διαγραφή χρέους, τον διεθνολόγο και νομικό κύριο Χρήστο Θεοδωρόπουλο, με μακρά εμπειρία στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και εκπρόσωπο του Παρατηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης, τον κύριο Λεωνίδα Βατικιώτη, οικονομολόγο, δημοσιογράφο και ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, τον κύριο Αθανάσιο Κονταργύρη, οικονομολόγο και σύμβουλο καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, ιδρυτικό μέλος του ΑΤΑΚ Ελλάδας και ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΑΤΑΚ, την κυρία Δέσποινα Σπανού, νομικό, μέλος της Πρωτοβουλίας για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του 2011 ως εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΗ και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διαγραφή του Χρέους, τον κύριο Νικόλα Οστρόμπλο, Διευθυντή Στατιστικών Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου στην ΕΛΣΤΑΤ και επισκέπτη καθηγητή στο μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, τον κύριο Γιώργο Μητραλιά, ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Αποτίμησης του Χρέους και επικεφαλής της Ελληνικής Επιτροπής κατά του Χρέους. Είχαμε την πολύ επίσης ενδιαφέρουσα παρέμβαση της κυρίας Σοφίας Πιλιοτοπούλου, η οποία έχει ενεργό δράση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για ζητήματα παραβίασης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είχαμε και έχουμε πάρει την συνένεση για συμμετοχή στην Επιτροπή της Αλίκης Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, της οποίας η εμβληματική δράση είναι νομίζω μια εγγύηση για την ενεργό διεκδίκηση προστασίας των δικαιωμάτων, η οποία θα συμμετέχει μέσω του κυρίου Ηρακλή Αχτύπη, που είναι και διευθυντής του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου και δικηγόρος στην Ελλάδα και στην Γαλλία, του καθηγητή Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου του κυρίου Εμίλιου Αυγουλέα, του δημοσιογράφου του κυρίου Άρη Χατζηστεφάνου, και ελπίζω και πάλι να μην ξεχνάω κάποιον. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Έρχομαι επιταχύνοντας στις διαδικασίες που ακολούθησε η Επιτροπή, και ήταν μια διαδικασία καταρχήν ανοιχτής τοποθέτησης και παρέμβασης, στην διάρκεια της οποίας και στην έναρξη της οποίας, όπως είχαμε ανακοινώσει στην πρώτη συνέντευξη τύπου, καλέσαμε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς να δεσμευτούν.
να δεσμευθούν ότι θα συνεργαστούν με την Επιτροπή. Να δεσμευθούν ότι θα θέσουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα εκείνα τα στοιχεία και τις υπηρεσίες τους, τις υπηρεσίες των Υπουργείων τους, που είναι απαραίτητες προκειμένου να φτάσουμε στην πλήρη διαλεύκανση. Και πράγματι ήταν εντυπωσιακή η ανταπόκριση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα τους αναφέρω με την σειρά που παρέστησαν και παρενέβησαν δηλώνοντας παρισέφρισε στους υπουργούς μία ακαδημαϊκός. Λοιπόν, δηλώνοντας, υπάρχουν και αρκετοί υπουργοί καθηγητές, έτσι κύριε Κατρούγκαλε, επομένως ήταν λογικό. Δηλώνοντας λοιπόν τη στήριξή τους και το ότι θα συνδράμουν και θα συμβάλλουν στο έργο της Επιτροπής. Είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο, και συνολικά την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ήρθαν αργότερα και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Ίσυχος, και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Τόσκας, και όλοι δεσμεύθηκαν ότι σε σχέση με το κομμάτι εκείνο του χρέους που αφορά επονίδιστες εξοπλιστικές συμβάσεις θα συμβάλλουν τα μάλλα, θέτοντας στην Επιτροπή μας όλα τα στοιχεία και γνωστοποιώντας τα. Τον αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, στον οποίο θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά, γιατί έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος και εκείνος από τους προτεργάτες στην διαδικασία για μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. Είναι εξαίρετος νομικός, συνταγματολόγος και επιστήμων. Και γι' αυτό τον επιφορτήσαμε και με ένα επιπλέον καθήκον, που είναι να συνδέει, να συντονίζει με έναν τρόπο την ανταπόκριση των Υπουργών και των Υπουργείων στα αιτήματα της Επιτροπής μας. Είχαμε τον Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον κύριο Παναγιώτη Νικολούδη, ο οποίος επίσης δεσμεύθηκε σε σχέση με το κομμάτι εκείνο που αφορά την διαφθορά και συνέτεινε στη διόγκωση του χρέους, τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, που αναφέρθηκε στα ζητήματα των δικογραφιών οικονομικής εγκληματικότητας κατά του Δημοσίου, που επίσης επιβάρυναν το χρέος, αλλά και σε ένα ειδικό ζήτημα, το ζήτημα της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ και της επιβάρυνσης που προκλήθηκε από την δράση του, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κύριο Νίκο Χουντή, ο οποίος έχει το χαρτοφυλάκιο των σχέσεων των ευρωπαϊκών θεμάτων και ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της ευθύνης που υπάρχει στα ευρωπαϊκά όργανα και στα θεσμικά όργανα των διεθνών οργανισμών για την διαχείριση του ζητήματος της αποπληρωμής του χρέους, τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος αντίθετα με το ρεπορτάζ που είδα να προβάλλονται, το πρώτο πράγμα που είπε με το πιο απερίφραστο τρόπο ήταν ότι θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, τον αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κύριο Νίκο Ξηδάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον τομέα των υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κύριο Δημήτρη Μάρδα, που έχει το χαρτοφυλάκιο και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του ΟΔΙΧ, τα οποία έθεσε επίσης στην διάθεση της Επιτροπής και έχει τεράστια σημασία αυτό, γιατί η εμπειρία από τις Επιτροπές Λογιστικού Ελέγχου και Αλήθειας ήταν η μη συνεργασία των αρμοδίων φορέων. Τον Υφυπουργό Επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, τον κύριο Τέρενς Κουίκ,
την αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανό Φωτίου, την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας, την κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Παναγιώτη Γουρίδη, τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, τον κύριο Γιάννη Τσιρόνη. Επίσης, από πλευράς του Προεδρείου της Βουλής, το οποίο είχε προσκληθεί όλο, αντίθετα με αυτά που ακούστηκαν, είχαμε την παρουσία του πρώτου Αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, που απίφθινε και χαιρετισμό στην Επιτροπή, την παρουσία του τέταρτου Αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, και την παρουσία του Γραμματέως της Βουλής, του κυρίου Γιάννη Κεφαλογιάννη. Η Επιτροπή, αφού εργάστηκε καθόλου αυτό το τετραήμερο, πλέον οργανώνει τη δουλειά της, έχει κατανεμηθεί σε ομάδες εργασίας και δρομολογεί τις διαδικασίες και εμπλουτισμού συγκεκριμένων ομάδων εργασίας και συγκεκριμένης έρευνας και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Και εν σχέση με αυτά τα χρονοδιαγράμματα θα ήθελα να πω ότι έχουμε δύο επόμενες ημερομηνίες να σας ανακοινώσουμε. Ελπίζω να μην δούμε πάλι ευνηδιασμένους να πέφτουν από τα σύννεφα. 20 και 21 Απριλίου γίνεται στη Ρώμη η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα συμμετάσχω ως Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής. Έχω προσκαλέσει να παρίστανται η Σοφία Ισακοράφα, που έχει την αρμοδιότητα, το κοινοβουλευτικό χαρτοφυλάκιο του Ευρωκοινοβουλίου και των σχέσεων με τα άλλα κοινοβούλια, και ο Έρικ Τουσάν, που έχει τον επιστημονικό συντονισμό, και θα θέσω και θα προκαλέσουμε και μία ευρύτερη, αν θέλετε, μετάδοση αυτού που γίνεται σήμερα εδώ. Θα θέσουμε το θέμα της συμμετοχής των κοινοβουλίων σε αυτήν τη διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου του χρέους, ξεκινώντας από την Ελλάδα, αλλά μιλώντας και συνολικά για την Ευρώπη και τον κόσμο. Όπως έχω πει σε προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις μου, που έγιναν και εντός του Κοινοβουλίου κατά την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, τον κύριο Γιαννάκη Ομήρου, τον οποίο υποδέχθηκα, όπως έχω πει, αυτό θα αποτελεί πεδίο κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την Βουλή των Ελλήνων. Είναι κάτι που είπα και στην πρώτη ομιλία μου αμέσως μετά την εκλογή μου. Είναι κάτι που επανέλαβα και στην επίσημη επίσκεψή μου στην Κύπρο, όπου το ζήτημα της σύστασης αυτής της Επιτροπής ετέθη ως κεντρικό θέμα και αίτημα συνεργασίας. Και ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι δεν υπήρξε κανένας πολιτιακός ή κυβερνητικός ή θεσμικός παράγοντας που να αντέλεξε σε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά αντίθετα υπήρξε η θετική ανταπόκριση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Γιαννάκη Ομήρου, με τον οποίο ήδη συμφωνήσαμε ότι θα πάρουμε μαζί και μία πρωτοβουλία ανάδειξης των θεμάτων δημοκρατίας στην Ευρώπη, με ειδική αναφορά στις παραβιάσεις της δημοκρατικής νομιμότητας και της κοινοβουλευτικής λειτουργίας μέσα από εκβιαστικές διαδικασίες που δρομολογούνται με πρόσχημα την αποπληρωμή του χρέους και καταλύουν κάθε δημοκρατική νομιμότητα. Δεύτερη ημερομηνία, για να μην πέσει κανείς από τα σύννεφα και για να καταγράφονται και να ελέγχονται, δεύτερη ημερομηνία
σειρά ημερομηνιών, 4 έως 7 Μαΐου του 2015, σε ένα μήνα από σήμερα, όταν η Επιτροπή μας θα ξανασυναντηθεί εδώ και θα ξαναεργαστεί. Ήθελα να σας πω πολλά περισσότερα, ξέρω όμως ότι είπα ήδη πολλά και έχει σημασία να ακούσετε και την Σοφία της Ακοράφα και τον Ερίκ Τουσάν. Θέλω όμως, οφείλω να πω, ότι δεν είναι έκπληξη, πραγματικά δεν είναι έκπληξη, ότι η Επιτροπή αυτή από τη σύστασή της, μάλλον πρώτη σύστασή της, εν όψη της σύστασής της, την οποία όχι απλώς δεν κρύψαμε, αλλά προαναγγείλαμε με τον πλέον επίσημο τρόπο μέσα από τη Βουλή, συγκεντρώνει τα πυρά εκείνων που αισθάνονται ότι απειλούνται. Συγκεντρώνει τα πυρά και τις επιθέσεις εκείνων οι οποίοι αισθάνονται ότι αν κάποιος σηκώσει το καπάκι, ότι αν κάποιος ξεσκεπάσει την αλήθεια, τότε θα αποκαλυφθούν και οι ευθύνες ορισμένων που θέλουν να μετακυλήσουν στις πλάτες των πολλών ένα ασήκωτο βάρος, αλλά θα αποκαλυφθεί και το απολύτως ανεύθυνο, η πλήρης αθωότητα της κοινωνίας και των νέων γενεών για αυτό που καλούνται να επομισθούν. Πρέπει να το πω γιατί ήταν συγκλονιστικό. Είχαμε στη διάρκεια αυτού του τριημέρου την παρέμβαση ενός νέου παιδιού, φοιτητή οικονομικών του Σταύρου, ο οποίος περιέγραψε την συνειδητοποίηση του τι σημαίνει η οφειλή αποπληρωμής του χρέους ως μια εμπειρία εκείνου ο οποίος απήχθη, τον πέταξαν σε μια βάρκα στη μέση του ωκεανού και αντελήφθη ότι πρέπει να κάνει κουπί χωρίς να ξέρει το γιατί. Νομίζω θα το χρησιμοποιήσουμε σε ένα από τα επόμενα σποτ από αυτά που ενοχλούν πολύ, για να δείξουμε τι θα πει αυτή η υποχρέωση για τις νέες γενιές. Τι θα πει το να γεννιέσαι έχοντας προγραμμένη οφειλή, πόσο είπε ο Σταύρος, νομίζω 32.000 κάτι ευρώ. Αυτό είναι ο ορισμός της αδικίας. Και η αδικία είναι συνθήκη αφόρητη και για την κοινωνία και για τη δημοκρατία και για τον οικουμενισμό. Νομίζω λοιπόν ότι σε πείσμα αυτών που ενοχλούνται, οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι από μία διαδικασία αποκάλυψης της αλήθειας, ο απλός λαός, η κοινωνία, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν, έχουν αντίθετα να ωφεληθούν. Από μία διαδικασία αποκάλυψης της αλήθειας έχουμε να λυτρωθούμε ως ευρωπαϊκές κοινωνίες και από εκεί και πέρα νομίζω ότι εκείνοι που λυσομανούν αντιδρώντας σε αυτήν την πρωτοβουλία είναι εκείνοι οι οποίοι σπέβδουν στην πραγματικότητα να αυτοπροσδιοριστούν ως ηθηγόμενοι από μία διαδικασία αποκάλυψης της αλήθειας. Όταν έχουν και την δημοσιογραφική ιδιότητα, αυτό σημαίνει ακόμα περισσότερα. Γιατί δημοσιογράφος είναι αυτός ο οποίος ψάχνει για την αλήθεια, την κυνηγά, την αποκαλύπτει. Είπα πολλά, δίνω το λόγο στην Σοφία Σακοράφα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νομίζω ότι η πληθωρικότητα της Προέδρου δεν μου αφήνει περιθώρια παρά να πω ότι με κάλυψε η προαλλαγή σας.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, τον καθένα ξεχωριστά, και να σας καλωσορίσω και εγώ στη συνέντευξη τύπου που κλείνει έναν πρώτο κύκλο εργασιών της Επιτροπής για την αλήθεια του δημόσιου χρέους. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι τρεις μέρες ήταν εξαιρετικά παραγωγικές, όπως είπε και η Πρόεδρος, και μάλιστα παραγωγικές όχι μόνο εντός της Επιτροπής, αλλά και εκτός. Αλλά το ένα βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με το άλλο. Δηλαδή, όσο πιο παραγωγικές είναι οι εργασίες της Επιτροπής, τόσο θα εντείνεται η προσπάθεια απαξίωσής της από αυτούς που φοβούνται την αλήθεια, όπως είπε πριν από λίγα δευτερόλεπτα η ίδια η Πρόεδρος. Όσο θα προχωράει σε βάθος ο έλεγχος, τόσο θα φουντώνει η πολεμική εκ μέρους αυτών που αφορά. Όσο πιο δημόσια, ανοιχτή, συμμετοχική γίνει η Επιτροπή, τόσο θα επιδιώκουν να τη στενεύουν. Όσο πιο μαζική είναι η απήχησή της και η συλλογική δράση που παράγει φυσικά, τόσο θα αναπολούν τους ελέγχους που γίνονταν από κλειστές και περιχαρακωμένες επιτροπές, με δεδομένους και ακίνδυνους συσχετισμούς και άρα με δεδομένα και ακίνδυνα συμπεράσματα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να επιτελέσουμε το έργο μας, και μόνο το έργο μας. Και αυτό θα είναι η μόνη αλλά και η συντριπτική απάντηση. Απάντηση απέναντι στην απαξίωση που θα αντιτάξουμε τα έγκυρα, συμπεράσματα του ελέγχου. Απέναντι στην πολεμική θα αντιτάξουμε την υπεράσπιση της αλήθειας και του δημόσιου συμφέροντος. Απέναντι στην επιδίωξη για συγκάλυψη θα αντιτάξουμε την πολιτική βούληση της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή άλλωστε είναι η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, η Επιτροπή Αλήθειας του Χρέους. Η δύναμή της πηγάζει από αλήθειες, αντιστρόφως ανάλογες από τις μέχρι τώρα κρατούσες. Εμείς πιστεύουμε στη δύναμη της τεκμηριωμένης αλήθειας και όχι στον ακροτηριασμό της. Εμείς πιστεύουμε στη συμμετοχή της κοινωνίας και όχι στην περιθωριοποίησή της από επιτροπές σοφών. Εμείς πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της Επιτροπής αποτελούν εκείνα τα χρήσιμα εργαλεία απέναντι στο μέτωπο των δανειστών, όποια μορφή και αν παίρνουν αυτοί, της εξωτερικής πίεσης ή της εσωτερικής αντιπολίτευσης. Κυρίες και κύριοι, επί τρεις μέρες, οικονομολόγοι εγνωσμένου κύρους, συνταγματολόγοι εγνωσμένης αξίας, καθηγητές διεθνώς αναγνωρισμένοι, στελέχη διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στελέχη του κρατικού μηχανισμού, καταθέσανε τις απόψεις τους για το χρέος. Επί τρεις ημέρες, εκπρόσωποι συλλογικοκτήτων, σωματείων και φορέων δήλωσαν τη διαθεσιμότητά τους να συμβάλλουν στο έργο της Επιτροπής. Επί τρεις ημέρες, οι υπουργοί όλων των κρίσιμων υπουργείων δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν με την παροχή των απαραίτητων στοιχείων που προϋποθέτει ο συγκεκριμένος έλεγχος. Επί τρεις ημέρες, όταν κάποιοι άλλοι στοχοποιούσαν πρόσωπα και θεσμούς, εμείς συνομολογήσαμε τον κοινό μας στόχο να αποκαλύψουμε την αλήθεια για τη διόγκωση του χρέους και να αναπτύξουμε τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα εργαστεί η Επιτροπή. Από αύριο, από την επόμενη ημέρα, ο πολιτικός μας στόχος είναι ένας και μοναδικός. Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία του ελέγχου. Οργανώσεις, σύλλογοι, συλλογικότητες και φορείς από τον χώρο της υγείας, από τον χώρο της παιδείας και του πολιτισμού, από τον καθημαγμένο χώρο του αθλητισμού, από την τοπική αυτοδιοίκηση και του ΤΕΕ, από τον χώρο των κοινωνικών κινημάτων, από ολόκληρη την κοινωνία των πολιτών, που πληρώνει με τον πλέον αμίλητο τρόπο ένα χρέος που άλλοι το παρήγαγαν και μάλιστα με τους πλέον ιδεχθείς, απεχθείς, επαχθείς και μη νόμιμους τρόπους, αποτελούν τα πολιτικά υποκείμενα τους πρωταγωνιστές αυτού του ελέγχου. Όσο και αν αυτό τρομάζει, όσο και αν αυτό φοβίζει, είναι πλέον η ώρα το πολιτικό υποκείμενο του ελέγχου για την αλήθεια να γίνει η ίδια η κοινωνία. Και δεν υπάρχει πιο θεσμική πρωτοβουλία από την υπεράσπιση της κοινωνικής συμμετοχής,
που συνιστά τον κυρίαρχο πυλώνα της δημοκρατίας. Τα αποτελέσματα της Επιτροπής θα γίνουν κτήμα της κοινωνίας των πολιτών, όχι όμως μόνον εντός των συνόρων. Ο τρόπος που γεννήθηκε και διωγγώθηκε το χρέος θα φτάσει στο Ευρωκοινοβούλιο, στα Εθνικά Κοινοβούλια, θα φτάσει σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Και θα φτάσει κυρίως στους λαούς της Ευρώπης, γιατί βρίσκονται στο στόχαστρο μιας αμήλικτης προπαγάνδας για λαούς, τεμπέληδες και λαούς σκληρά εργαζόμενους, που πληρώνουν με τον κόπο και το μόχθος τους την διάσωση των άλλων. Θα φτάσει στους λαούς της Ευρώπης για να καταλάβουν ότι το μόνο που έχουν διασώσει και συνεχίζουν να το θρέφουν με τις θυσίες τους είναι η φούσκα του ίδιου του συστήματος, δηλαδή οι τράπεζες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, έχοντας πλήρη συνείδηση των ευθυνών μας και του βάρους των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη σύνοδο της Επιτροπής. Να ευχηθώ στην Πρόεδρο καλό κουράγιο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο πόλεμος από εδώ και πέρα θα είναι σκληρός και ανελέητος. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Σοφία Σακοράφα. Να πω ότι έχοντάς την δίπλα μου παίρνω πολύ περισσότερο κουράγιο και παίρνουμε ο ένας από τον άλλον δύναμη, γιατί αυτή είναι η αξία της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, που πρέπει ίσως κάποιοι να τις μάθουν από την αρχή. Ο λόγος τώρα στον Eric Toussaint, ο οποίος έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος του συντονισμού και της επιστημονικής επεξεργασίας μέσα από διαδικασίες που αποτελούν από μόνες τους μάθημα διαφάνειας, μάθημα συλλογικότητας και μάθημα επίμονης υπηρέτησης της αλήθειας και του δημοσίου συμφέροντος. Ερικ, έχεις το λόγο. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Σας δίνω το χρόνο να φορέσετε τα ακουστικά σας. Casque d'écoute. Je dois exprimer. Θα ήθελα να εκφράσω σε σχέση με απευθυνόμενο στις ανώτερες αρχές της χώρας, αρχίζοντας από την Προεδρία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίηση tous les délégués, experts, που όλοι οι εμπειρογνώμονες αλλοδαποί, οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής για την αλήθεια για το ελληνικό χρέος, την ικανοποίηση που όλοι μας νιώθουμε, διαπιστώνοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τους διάφορους υπουργούς, από διάφορες διοικήσεις, διάφορους θεσμούς, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον Πρωθυπουργό, που επιθυμούν να συνεργαστούν σε αυτήν την εργασία για την υγεία του κράτους, για να καταλάβουμε όλοι γιατί μια χώρα όπως η Ελλάδα έφτασε σε αυτήν τη σημερινή κατάσταση. Γιατί ο λαός της Ελλάδας πρέπει να ξεπληρώσει ένα χρέος που είναι περίπου 180% της ετήσιας παραγωγής εθνικού πλούτου. Il va s'agir pour cette équipe internationale αυτή η διεθνής και ελληνική ομάδα dont nous avons pu constater au cours de ces trois journées, μπόρεσε να διαπιστώσει κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών l'énorme capacité de τον τεράστιο πλούτο, τις τεράστιες ικανότητες που έχουν τα διάφορα ελληνικά μέλη της Επιτροπής. Πρόκειται να αναλύσουμε με τρόπο πολύ αυστηρό τα ποσά που απαιτούνται σήμερα από την Ελλάδα.
Après un examen Μετά, rigoureux, από μια αυστηρή εξέταση, θα υποβάλουμε Grec, μια έκθεση στο ελληνικό κοινοβούλιο που θα επιτρέψει να εντοπίσουμε τα τμήματα του δημοσίου ελληνικού χρέους που μπορούν illégitime, να θεωρηθούν ή δεχθεί, επαχθεί, απεχθεί, επονίδιστα και μη βιώσιμα. Sachant qu'une dette illégitime est une dette qui est contractée ένα παράνομο χρέος είναι εναντίον του δημοσίου συμφέροντος και προς όφελος μιας μειονότητας προνομιακής. Μια απεχθήσα τέτοια κατάσταση δεν σέβεται τους νόμους και το σύνταγμα της χώρας. Ένα επονίδιστο χρέος είναι ένα χρέος που συνάπτεται με συνθήκες που συνεπάγονται σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι εγγυημένα από μια ολόκληρη σειρά διεθνών συνθήκων από τις οποίες δεν μπορούν να ξεφύγουν τα κράτη διότι τις έχουν επικυρώσει. Ένα χρέος μη βιώσιμο είναι ένα χρέος το οποίο η αποπληρωμή εμποδίζει τις δημόσιες αρχές να εγγυηθούν στους πολίτες της ενδιαφερόμενης χώρας την άσκηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Γνωρίζοντας επίσης ότι ένα επονίδιστο χρέος έχει τρία συμπληρωματικά κριτήρια που έχουν αναφερθεί από πολλούς διεθνείς νομικούς και σε επίσημες εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών. Τρία κριτήρια τα οποία είναι τα εξής. Έλλειψη συνένεσης του ενδιαφερόμενου πληθυσμού κατά τη διάρκεια της σύναψης του χρέους. De bénéfices Έλλειψη pour la population concernée au moment de la contractation, suite à la contractation de la dette, της ή μετά et connaissance des créanciers δανείου, des deux conditions qui précèdent. Γνώση, Nous allons donc analyser συνειδητοποίηση από τους πιστωτές των δύο προηγουμένων όρων. Θα εξετάσουμε λοιπόν τα ποσά που απαιτούνται από την Ελλάδα από τους θεσμούς που μέχρι πρότινος απάρτιζαν την Τρόικα. Και θα δούμε αν το χρέος αυτό έχει αποτελέσει κατά τη διάρκεια της σύναψης αυτών των δανείων αν ο πληθυσμός της Ελλάδας έδωσε τη γνώμη του αν υπήρξαν διαβουλεύσεις και αν οι εκπρόσωποι του λαού έχουν δώσει τη γνώμη τους για τους όρους της σύναψης του δανείου. Υπήρξε συνένεση, συγκατάθεση του λαού. Θα αναλύσουμε τον αντίκτυπο του χρέους αυτού και θα δούμε αν το χρέος αυτό χρησίμευσε στην βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του ελληνικού πληθυσμού. Αν ο ελληνικός πληθυσμός ωφελήθηκε και θα δούμε αν οι πιστωτές που απαιτούν αυτήν την αποπληρωμή είχαν συνειδητοποιήσει ότι οι όροι που είχαν οριστεί όταν συνάφθηκαν τα δάνεια θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ζημιές, σε βλάβες για τον ελληνικό πληθυσμό. Θα προβούμε λοιπόν σε μια πολύ αυστηρή ενδελεχή εξέταση και θα περιμένουμε το τέλος των εργασιών μας για να κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα. Μη μας ζητάτε στην αρχή των εργασιών να σας πούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, διότι θα επιτελέσουμε την εντολή μας, την αποστολή μας με την μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα και θα δημοσιοποιήσουμε τα συμπεράσματά μας όταν θα έχουμε καταλήξει σε ένα consensus στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου βάσει ερευνών tout à fait approfondi et après avoir étudié les documents nécessaires et auditionné certaines personnes, certains protagonistes clés dans le processus d'endettement. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente,
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Σοφία Σακοράφα, que ce que vous êtes en train de αυτό faire, το οποίο εσείς κάνετε notre soutien, και στο οποίο εμείς συνδράμουμε είναι κάτι το ιστορικό. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο μέχρι τώρα στον κόσμο που να έχει θεσπίσει έναν τέτοιο μηχανισμό δημοκρατικής διαφάνειας για τα δημόσια λογιστικά και που να έχει προβλέψει τη συμμετοχή των πολιτών και που να ενημερώνει εξ ολοκλήρου τον πληθυσμό διαμέσου του ελληνικού κοινοβουλίου. Νομίζω de plus en plus de citoyens, de ότι όλο και περισσότεροι πολίτες Έλληνες, διότι μιλώ πάρα πολύ εδώ με γυναίκες και άνδρες πολίτες της Ελλάδος, όλο και περισσότεροι βλέπουν το κανάλι της Βουλής, ενώ σε πάρα πολλές χώρες μας αυτό το κανάλι μεταδίδει εκπομπές μάλλον βαρετές συζητήσεων κοινοβουλευτικών σε ημικύκλια που είναι περίπου άδεια. Ενώ συνδυάζεται η μετάδοση των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, πράγμα που είναι αναγκαίο, με δραστηριότητες όπως αυτή τη δικιά μας, η οποία προφανώς προκαλεί ένα ενδιαφέρον σημαντικό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν καταβάλλετε την προσπάθεια να υποτιτλήσετε τη συνεδρίαση του Σαββάτου παρουσία των ανωτάτων αρχών της χώρας διαμέσου των κοινωνικών δικτύων, το πρόγραμμα αυτό θα κυκλοφορήσει και θα το δουν στις τέσσερις γωνιές της γης, διότι οι πολίτες διψούν για δημοκρατία, για διαφάνεια, για αναζήτηση της αλήθειας. Οι πολίτες του κόσμου θέλουν να παρακολουθούν και αν τους δίνεται η δυνατότητα θέλουν να συμμετέχουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Είναι ο εκ των ον ουκ άνευ όρος της δημοκρατίας που πάρα πολύ συχνά δεν υλοποιείται στην πράξη των χωρών που θα έπρεπε να υλοποιούν αυτή την πρακτική. Ce qui a été entrepris et annoncé en bonne et due forme. Οργανώθηκαν και αναγγέλθηκαν δεόντως στην διεθνή κοινότητα, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα εισακουστείτε à des endroits clés de la planète. Σε σημεία κλειδιά του πλανήτη. 99% de la population. Το 99% του πληθυσμού που επιθυμεί να κατανοήσει γιατί η ζωή τους ρυθμίζεται και προσδιορίζεται από μια αποπληρωμή χρέους του οποίου η διαδικασία γενικά δεν αποτέλεσε αντικείμενο καμιάς συμμετοχής πολιτών δημοκρατικής και ουσιαστικής. Ευχαριστώ πολύ. De tout mon coeur, σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τη Σοφία, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ευχαριστώ τις αρχές αυτής της χώρας που δίνουν αυτό το παράδειγμα δημοκρατίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ευχαριστούμε εμείς τον Ερίκ, γιατί αυτή η πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την δική του συμβολή και χωρίς την συμμετοχή όλων εκείνων που έσπευσαν να συνδράμουν από όλες τις γωνιές του πλανήτη, αλλά και όλων εκείνων που διαρκούσεις αυτής της πρώτης εναρκτήριας διαδικασίας έχουν σπεύσει να θέσουν την διαθεσιμότητά τους στην
στις διαδικασίες της Επιτροπής. Όπως το είχα προβλέψει, ξέχασα κάποιους. Ξέχασα να αναφέρω τον κύριο Μωυσή Λίτση, που ήταν μέλος της πρωτοβουλίας για την πρώτη Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του 2011, και την κυρία Ζωή Γεωργαντά, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ, που νομίζω ότι θα είναι επίσης πολύ σημαντική η συνδρομή της. Και τώρα είναι η ώρα των ερωτήσεων. Και έχετε το λόγο. Μόνο θα παρακαλέσω τον κάθε έναν και την κάθε μια να λέει, να δηλώνει το μέσο από το οποίο προέρχεται και το όνομά του. Για τους κυρίους και τις κυρίες, μισό λεπτό, για τους κυρίους και τις κυρίες που βρίσκονται πίσω, παρακαλώ να σηκώνεστε και αν υπάρχει και κάποιο μικρόφωνο για να ακούγεστε και να καταγράφετε. Θα ξεκινήσουμε από πίσω, από εκεί. Κώστας Επίμερος από το The Press Project. Είδαμε τις τελευταίες μέρες να διαρρέουν διάφορα στοιχεία για την Επιτροπή, όπως για παράδειγμα τι φαγητά φάγατε το βράδυ που βρεθήκατε μετά την πρώτη συνάντησή σας. Θα δούμε. Τι φαγητά φάγαμε. Δεν τα παρακολούθησα σωστά. Μάλιστα. Θα μπορούσατε μήπως να μάθουμε αν θα δούμε και έγγραφα από αυτή την Επιτροπή, αν θα αναρτηθούν κάπου, αν θα δούμε ντοκουμέντα τα οποία θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και εμείς ως δημοσιογράφοι και να προχωρήσουμε και άλλες έρευνες με βάση αυτά τα στοιχεία που θα έχει ήδη η Επιτροπή. Βεβαίως. Καταρχάς, όσοι στοιχειοδώς έχουν παρακολουθήσει κοινοβουλευτικά και την Σοφία Τσακοράφα και εμένα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι λίγο ήσυχοι σε σχέση με τα ζητήματα της διαχείρισης, αλλά επειδή αυτά τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα διαβεβαιώσεων, να γίνω λίγο συγκεκριμένη. Αφού πρώτα πω ότι ήταν τουλάχιστον άηθες να υπάρξει από δημοσιογράφους οι οποίοι γνωρίζουν και πρόσωπα και πράγματα αυτού του είδους η απόπειρα επικοινωνιακής παραπληροφόρησης. Λοιπόν, όπως είπα, όλοι οι διεθνείς προσκεκλημένοι και τα μέλη τα εθνικά, ας το πούμε έτσι, μέλη της Επιτροπής και της Πρωτοβουλίας συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Δεν έχει λάβει κανείς ούτε ζητήσει την παραμικρή αμοιβή, αντίθετα έχουν αρνηθεί την αμοιβή και έτσι θα λειτουργήσει η Επιτροπή. Θα αποκτήσει μόνο ένα πολύ μικρό επιτελείο για τις ανάγκες της λειτουργίας της, της επικοινωνίας της, της διοικητικής υποστήριξής της, και αυτό το επιτελείο δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής, διότι είτε θα έχει οργανική σχέση με τη Βουλή, είτε αν έχει σχέση ειδική σύμβαση με τη Βουλή, θα φροντίσω προσωπικά η αντίστοιχη θέση από τους συνεργάτες που δικαιούμαι ως πρόεδρος της Βουλής να παραμείνει κενή. Αυτό για να εξηγούμαστε και να τελειώνει η πλάκα. Αλλά για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Η χώρα μας, νομίζω ότι γνωρίζετε ότι φημίζεται για τη φιλοξενία της. Και φιλοξενία δεν είναι το πρόγραμμα Ξένιος Δίας. Φιλοξενία είναι τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να μας συνδράμουν και το κάνουν από το υστέρημα του χρόνου τους και των πολλών υποχρεώσεών τους, στοιχειοδός να τους φιλοξενήσουμε. Και πράγματι έχουμε αναλάβει και καλύψει τα έξοδα μετάβασης, τα έξοδα διαμονής και τα έξοδα σίτησης αυτών των ανθρώπων. Θέλω να σας δώσω κάποια συγκριτικά στοιχεία, γιατί μου προξένησε τεράστια εντύπωση η ευαισθησία εκείνων που διηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλο.
Τώρα παραβαίνω τους κανόνες της φιλοξενίας, αλλά θέλω να προστατεύσω τα μέλη της Επιτροπής και τους προσκεκλημένους μας και γι' αυτό θα το κάνω. Λοιπόν, ο μέσος όρος γεύματος για τα μέλη αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ο υποδιπλάσιος από αυτόν που υπήρχε ακριβώς ένα χρόνο πριν στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Ειδικότερα, ο μέσος όρος γεύματος στη διάρκεια της προεδρίας, ένα χρόνο πριν, ήταν 40 ευρώ το άτομο. Αυτό τι είναι? Εδώ, τους μέσους όρους, δεν θα χρησιμοποιήσω. Ωραία, θα ζητήσω επομένως από τον γενικό μας γραμματέα, είναι ακόμα μεγαλύτερος λοιπόν. Ο μέσος όρος της προεδρίας ήταν 56 ευρώ ανά άτομο του 2011, όχι της προεδρίας. Λοιπόν, θα ζητήσω από τον κύριο Γενικό αν θέλει να μας τα πει, γιατί τα έχει ψάξει, γιατί είναι και αυτός ένας ευαίσθητος άνθρωπος που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του σε σχέση με ζητήματα διαχείρισης και διαφάνειας. Ο μέσος όρος για αυτήν την τριήμερη συνεδρία ήταν 19 ευρώ το άτομο και επειδή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, κύριε Εφήμερε, για την διακοπή που έγινε στο εστιατόριο της Βουλής, αυτό στοίχησε 10 ευρώ το άτομο. Κάναμε μία παρέκκληση βέβαια και θέλω να την πω. Και αυτή ήταν ότι στο προσωπικό που συνέδραμε την Επιτροπή, στους οδηγούς της Βουλής που συνέδραμαν, επιφυλάξαμε την ίδια μεταχείριση που επιφυλάσαμε στους προσκεκλημένους. Δεν είχαν δηλαδή την αντιμετώπιση να έχουν μία, αν θέλετε, άλλη μεταχείριση και έτσι το ίδιο γεύμα που έφαγαν όλοι έφαγε και το προσωπικό της Βουλής. Δεν προβλέψαμε αυτό που είχε προβλεφθεί την άλλη περίοδο. Η τιμή δωματίου για τους ανθρώπους που φιλοξενούμε, και λυπάμαι που τα λέω τώρα αυτά, αλλά και πάλι είναι για να τους προφυλάξω, για να μην γίνει, να μην συνεχιστεί αυτό το πραγματικά όργιο παραπληροφόρησης, ήταν 90 ευρώ, ενώ στη διάρκεια της προεδρίας ήταν 130 ευρώ. Δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, θέλω να πω όμως το εξής. Σε αυτή τη λεπτομέρεια θα μπω, γιατί θέλω να το πω και γιατί νομίζω ότι πρέπει να τίθενται και κάποιοι πολύ πρόθυμοι προ των ευθυνών τους. Κανένα από τα μέλη της Επιτροπής, με όλα αυτά τα προσόντα που ακούσατε, δεν παίρνει την παραμικρή αμοιβή. Ακούστε τώρα τι αμοιβές πήρε το νομικό επιτελείο της Hogan Lovells, της διεθνούς εταιρείας που προσελήφθη το 2011, προκειμένου να συνδράμει τη χώρα μας για να διεκδικήσει τις αξιώσεις της έναντι της εταιρείας διαφθορέα Siemens. Είναι η ίδια εταιρεία που συνέβαλε στον άκυρο εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens, που αν ήταν έγκυρος θα είχε οδηγήσει στην παρέτηση από αξιώσεις σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούστε λοιπόν. Χρέωση ανά ώρα. 337,5 ώρες επί 520 ευρώ την ώρα. Αυτό θέλω να το ακούει η φωτογράφος της Βουλής που έχει μία σύμβαση νομίζω 500 ευρώ το μήνα. 16,2 ώρες επί 400 ευρώ την ώρα. 82,7 ώρες επί 400 ευρώ την ώρα. 16,4 ώρες επί 380 ευρώ την ώρα. Μισή ώρα επί 320 ευρώ την ώρα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά συμποσούνται σε μια σειρά από αποτυπώσεις νομικών εξόδων συνολικού ύψους 891.398,35 ευρώ. Και αυτά για να παραιτηθεί η Ελλάδα από αξιώσεις 2 δισεκατομμύριων ευρώ, όχι για να διεκδικήσει την διαγραφή υποχρεώσεων. Νομίζω ότι αυτά θέτουν όλους πρώτων ευθυνών τους.
Εμείς είμαστε πεντακάθαροι και διαφανέστατοι. Τα πάντα δημοσιεύονται και θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται στην κοινοβουλευτική διαφάνεια. Έχω μάλιστα δώσει εντολή να δημοσιεύονται στην κοινοβουλευτική διαφάνεια ακόμη και εκείνα που κατά νόμον δεν είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται, και αυτή η Επιτροπή δεν έχει τίποτα μα τίποτα να φοβηθεί. Και δεν θα φοβηθεί ούτε τη λάσπη ούτε τη συκοφαντία. Είμαστε σίγουροι ότι θα δεχθούμε οργιώδη πόλεμο και οριμαγδό λάσπης. Είμαστε όμως έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε, διότι ο σκοπός τον οποίο υπηρετεί η Επιτροπή είναι υπέρτερος, ξεπερνά και εμένα και τη Σοφία και τον Ερίκ και όλους όσοι συμμετέχουν και όλες όσες συμμετέχουν. Είναι υπέρτερος, είναι ιστορικός και αφορά όχι μόνο τις ζώσες γενιές αλλά και τις επόμενες, και με έναν τρόπο αφορά και τις προηγούμενες που αγωνίστηκαν για να κατακτήσουν δημοκρατία, ελευθερία και δικαιώματα και πλήρωσαν με το αίμα τους για να τα έχουμε. Επόμενη ερώτηση. Ελάτε. Δεν σας ακούμε. Δώστε ένα μικρόφωνο που να ακούγεται. Ωραία, τώρα με ακούτε. Ονομάζομαι Τόπας και εργάζομαι στον Sky. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο της Επιτροπής. Σας ευχαριστήσουμε και για τη διαφήμιση που κάνατε στην Επιτροπή. Έμαθα ότι προβάλλατε το σποτ της Επιτροπής. Δεν το γνωρίζω. Αυτό είδαμε το πρωί εδώ. Δεν έχω δει την ώρα καθόλου. Θέλω να σας ρωτήσω, μια που αναφερθήκατε στο σποτ, πώς προέκυψε η ιδέα. Το βασικό σύνθημα του σποτ είναι «έλεγξε το, διάγραψε το», αναφέρεται στο χρέος προφανώς. Ωστόσο, χθες ο κύριος Βαρουφάκης, μετά τη συνάντηση με την κυρία Λαγκάρντ, είπε ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές ή στο διηνεκές. Και θα ήθελα να μου πείτε τι από τα δύο ισχύει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η Επιτροπή έχει ως στόχο τον έλεγχο του χρέους, την αποκάλυψη της αλήθειας για τους λόγους και τα αίτια και τις αιτίες δημιουργίας και διόγκωσής του και την διεκδίκηση της διαγραφής του. Νομίζω ότι σε σχέση με το ακριβώς τι ήταν η ερώτηση, πώς προέκυψε το... Επειδή ξέρω ότι είστε μελετηρός, έχει αναρτηθεί στην κοινοβουλευτική διαφάνεια η απόφαση για την συγκρότηση της Επιτροπής. Σας διαβάζω λοιπόν. Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελεί η αναζήτηση, η συλλογή και επεξεργασία με οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο όλων των στοιχείων που συνδέονται με τη δημιουργία και τη διόγκωση του δημοσίου χρέους με σκοπό τον προσδιορισμό του τμήματος ή του ποσοστού του χρέους για το οποίο θεμελιώνονται επιχειρήματα χαρακτηρισμού του ως επωνίδιστου ή παράνομου ή απεχθούς ή αθέμητου τόσο στη μνημονιακή περίοδο, είτε από το Μάιο του έτους 2010 έως τον Ιανουάριο του 2015, όσο και στα προηγούμενα έτη. Επίσης, η έγκυρη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, ζητούμενο ακόμα δυστυχώς, η τεκμηρίωση δημόσιων τοποθετήσεων, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας, της διεθνούς κοινής γνώμης και η συγκρότηση επιχειρημάτων και αιτημάτων σχετικά με τη διαγραφή του. Είναι εντός της αρμοδιότητας της Επιτροπής αυτό που με ρωτάτε. Επίσης, καταγράφεται ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί και με το Ευρωκοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Τα είχαμε πει αυτά και στις 17 Μαρτίου στη συνέντευξη τύπου. Θα σας διαβάσω και ένα κομμάτι έτσι για την ιστορία, γιατί πραγματικά πάντα πέφτω κι εγώ από τα σύννεφα όταν πέφτουν οι άλλοι από τα σύννεφα. 6 Δευτέρου 2015 είναι
ένα κομμάτι από την ομιλία μου σε σχέση με το πώς θα ασκήσω τα καθήκοντά μου ως Προέδρου της Βουλής. Λέω λοιπόν ότι ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν για την ενεργό και ουσιαστική συμβολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην προώθηση των ελληνικών διεκδικήσεων για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και την πρόβλεψη ρητρών ανάπτυξης και εγγυήσεων αναχέτησης της ανθρωπιστικής κρίσης και ανακούφισης του λαού μας. Η κοινοβουλευτική διπλωματία δεν είναι εθιμοτυπία, είναι πολύτιμο εργαλείο επιβεβλημένο να ενεργοποιηθεί τόσο σε επίπεδο Προέδρου της Βουλής, όσο και επίπεδο και σε επίπεδο Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων κλπ. Κλπ. Λέω επίσης ώστε η ελληνική υπόθεση, το αίτημα μιας δίκαιης και εποφελούς λύσης για το λαό μας, με διαγραφή χρέους και μορατόριουμ αποπληρωμών, να αποτελέσει το αντικείμενο μιας ζωντανής διακοινοβουλευτικής καμπάνιας διεκδίκησης που θα στηρίζεται στη ζώσα ενημέρωση των άλλων κοινοβουλίων και κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, αλλά και των ευρωπαϊκών λαών που ήδη ενεργοποιούνται αλληλέγγυα προς το λαό μας. Αντίστοιχα, η Βουλή πρέπει να επανασυνδεθεί με τον πολιτισμό, την παιδεία και τη νέα γενιά. Σας απάντησα, νομίζω. Τι σκοπό έχει? Εγώ σας ρώτησα, η Επιτροπή έχει σκοπό να καθορίσει ποιο κομμάτι του χρέους, όπως λέτε και εσείς, είναι πονίδιστο και να προχωρήσει τη διαγραφή του. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι θα εκπληρώσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές. Ένα σχόλιο γι' αυτό σας ζήτησα και επίσης δεν μου είπατε πώς προέκυψε η ιδέα για το βίντεο σε ό,τι αφορά την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρώτον, φαντάζομαι ότι μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει διάκριση των εξουσιών, ώστε να μην με ρωτάτε να σας απαντήσω ως εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας. Οφείλω όμως να πω ότι μου προξενεί κατάπληξη αυτή η εξ αρχής προσπάθεια υπονόμευσης ενός τέτοιου αιτήματος. Ποιος έχει συμφέρον, να σας ρωτήσω έτσι ρητορικά, ποιος έχει συμφέρον να προσπαθεί για να μην γίνει αυτός ο έλεγχος και για να πληρωθεί ένα χρέος όταν αποδειχθεί ότι δεν πρέπει να πληρωθεί? Ο έλεγχος της εξουσίας γίνεται και από πλευράς των μέσων ενημέρωσης γίνεται στο όνομα της δημοκρατικής αποστολής τους, να εκπροσωπούν το συμφέρον και τα δικαιώματα των προσώπων και των κοινωνιών. Και διερωτώ με, ποιος έχει συμφέρον να θέλει να πει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος, αυτή η αναζήτηση της αλήθειας και αυτή η διαγραφή? Δεν το μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα παρά μόνο με αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό λέτε, αυτό αντιλαμβάνομαι. Και αυτό αντιλαμβάνομαι από όλη αυτή την λυσαλαία προσπάθεια να αναδειχθεί μία αντίφαση μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής. Νομίζω ότι με την παρουσία των τριών πολιτιακών παραγόντων που εκπροσωπούν την θεσμική πολιτιακή εξουσία, δηλαδή του πρώτου πολιτιακού παράγοντος, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του δεύτερου πολιτιακού παράγοντος, του Πρωθυπουργού της χώρας και του τρίτου πολιτιακού παράγοντος, της Προέδρου της Βουλής, θα έπρεπε να είναι κατάδειλο ότι εδώ υπάρχει μία σύμπλευση και σύμπνοια στην υπηρέτηση αυτού του σκοπού που είναι σύστιχος και σύμφυτος με το δημόσιο συμφέρον. Νομίζω επίσης ότι το γεγονός ότι όλοι οι υπουργοί συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Βαρουφάκη δεσμεύθηκαν ότι θα συνδράμουν στο έργο της Επιτροπής, δεν έπρεπε να καταλείπεται καμία αμφιβολία για το ότι αυτή η Επιτροπή συγκεντρώνει την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία.
Φαντάζεστε ότι θα θεμελιωθούν επιχειρήματα διαγραφής του χρέους, ότι θα υπάρχει τεκμηρίωση και ο κύριος Υπουργός Οικονομικών θα πει όχι, δεν τα χρησιμοποιώ. Έχετε μία τέτοια ανησυχία? Εγώ δεν έχω καμία τέτοια ανησυχία, ιδίως με δεδομένο ότι η πιο απερίφραστη δέσμευση συνδρομής στην Επιτροπή ήταν από το συγκεκριμένο Υπουργό, η κυρία Σακοράφα. Ίσως να μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας. Τόσο πριν από τις εκλογές, όσο και σήμερα, η κυβέρνηση επιμένει και δια του στόματος του κυρίου Υπουργού που αναφέρατε προηγουμένως ότι το χρέος της χώρας δεν είναι βιώσιμο και αυτό είναι ένα γεγονός. Το ύψος του χρέους παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα για την κυβέρνηση και αυτό παλεύουμε να μπορέσουμε, όχι να το αποπληρώσουμε, να το ελαττώσουμε, να μπορέσει να ανταποκριθεί η χώρα στις υποχρεώσεις της διεθνής που έχει. Η ΕΛΕΔ είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο το οποίο εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Εργάζεται προς την κατεύθυνση του να αποκαλύψει όλα εκείνα τα αίτια που φτάσαμε ώστε το χρέος αυτό να αποβεί ένα δυσβάσταχτο για τον ελληνικό λαό. Τα αποτελέσματα του οποίου όμως θεωρώ προσωπικά ότι θα είναι ένα αδιαπραγμάτευτο εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησής μας, της όποιας κυβέρνησης, αλλά της δικής μας κυβέρνησης συγκεκριμένα, ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το χρέος. Τα αποτελέσματα θα τα γνωρίσουμε. Θα είναι η αλήθεια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τη μεθοδολογία που οι συγκεκριμένοι επιστήμονες γνωρίζουν πολύ περισσότερο από όλους εμάς. Αυτά τα αποτελέσματα η κυβέρνηση θα τα έχει στα χέρια της και εδώ είμαστε εμείς σαν κοινωνία να πιέσουμε την κυβέρνηση, αν θέλετε, προς την κατεύθυνση που πρέπει. Ότι αν το χρέος αποδειχθεί ότι είναι απεχθές και επαχθές, το μέρος του που θα θεωρηθεί ότι είναι αυτό δεν έχει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός και δεν πρέπει να το πληρώσει. Για πάρα πολλούς λόγους που θα μπορούσαμε να τους αναφέρουμε αν είχαμε περισσότερο χρόνο. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό έχουμε απαντήσει και απαντάει η ίδια η διαδικασία της Επιτροπής. Τι απορία έχετε για το σποτ, γιατί δεν κατάλαβα. Πώς? Έχουμε πολλές ιδέες. Είμαστε γεμάτοι ιδέες. Θα δείτε πολλές από τις ιδέες μας το επόμενο διάστημα. Αλλά να μην σας απαντάω ως καλλιτεχνικός διευθυντής, γιατί θα γράψετε μετά παραπολιτικό ότι ανέλαβα και τέτοια καθήκοντα. Δεν το έχω φτιάξει εγώ το σποτ. Έχουμε όμως την Επιτροπή και μέλη της Επιτροπής, ανθρώπους που έχουν πολύ ζωντανή σχέση και σύνδεση με το κίνημα για την διαγραφή του χρέους και τον λογιστικό έλεγχό τους και είναι και αυτά τα μέλη της Επιτροπής γεμάτα ιδέες, δημιουργικότητα και ζωντάνια. Ο κύριος. Λέγομαι Μάκης Τουμάσης από την Κυριακάτικη Εφημερίδα Λόγος. Αφού εκφράσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου για τον προφανώς τιτάνιο και άνισο αγώνα που έχετε αναλάβει και του οποίου στην Ελλάδα ηγείστε, θα γίνω ενδεχομένως αντιπαθής με την ερώτηση. Από τη στιγμή που το επονίδει στο χρέος της χρέος μας, της χώρας μας, αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών, τουλάχιστον ευρωπαϊκών λαών, βυθίζει τη χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες σε επίπεδο εξάρτησης, σε επίπεδο εξαθλίωσης, σε επίπεδο εξαχρίωσης. Αυτό σημαίνει για σας, με την επιστημοσύνη που σας διακρίνει, πως αυτή η συστημική και συστηματική εκμετάλλευση των λαών του κόσμου έχει πηγή τον ίδιο κύκλο συμφερόντων. Αυτοί οι έμποροι των λαών, αυτοί οι έμποροι των εθνών έχουν άραγε ονοματεπώνυμο. Αυτές οι οικογένειες ή, αν θέλετε, αυτοί οι κύκλοι συμφερόντων, τραπεζιτών και γενιές ολοκλήρωσης τοκογλύφων. Αφού γραζόμαστε ποιοι είναι, μπορούμε να τους εντός εισαγωγικών φωτογραφίσουμε? Έχουν εντός εισαγωγικών ονοματεπώνυμο? Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι αυτά όλα που θέτετε ως ερωτήματα είναι παράμετροι της αλήθειας. Ίσως να μην είναι όλα παράμετροι της αλήθειας με την οποία θα ασχοληθεί η Επιτροπή, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ασχοληθούν και άλλες διαδικασίες και άλλες επιτροπές. Ήδη γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έχει την αρμοδιότητα πάρα πολλά από αυτά τα θέματα να τα διερευνήσει και μιας και με τίμησαν οι συνάδελφοι βουλευτές να με εκλέξουν πρόεδρο στην Επιτροπή αυτή, μπορώ να σας πω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι η διερεύνηση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρη
ανισότητα μεταξύ των πολλών, εκείνων οι οποίοι θυματοποιήθηκαν, και των λίγων, εκείνων οι οποίοι επωφελήθηκαν. Είναι κάτι που το είπε, το ανέδειξε η Σοφία Ισακοράφα, είναι κάτι που το υπογράμμισε ο Ρίκο Τουσάν. Η Επιτροπή αυτή δεν είναι, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι δικαστήριο, δεν θα κάνει μια διαδικασία απόδοσης προσωπικών ευθυνών, μολονότι μπορεί να προσκρούσει σε στοιχεία τα οποία θα αναδείξει. Σαφώς δεν πρόκειται να συγκαλύψει τίποτε, αλλά ο πρώτος της στόχος είναι η αποκωδικοποίηση της διαδικασίας και της αλήθειας. Και μέσα σε αυτήν την αποκωδικοποίηση είναι βέβαιο ότι θα διακριθούν και θα διαφανούν και ευθύνες. Ναι, η Σοφία Ισακοράφη. Αν μου επιτρέπετε, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το κομμάτι του χρέους που θεωρείται επωνίδιστο, το πιο σημαντικό αυτής της Επιτροπής, κατά τη δική μου άποψη, είναι αυτό που δεν έγινε τόσα χρόνια και που θα έπρεπε να έχει γίνει από το πρώτο δευτερόλεπτο που η χώρα μας κλήθηκε να μπει στο πρώτο μνημόνιο και να ακολουθήσει αυτή την κατοφερή, αν θέλετε, πορεία όσον αφορά και τα οικονομικά και το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Έχει να κάνει με τα γεγονότα, με το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Κανείς δεν αναρωτήθηκε ποτέ ή δεν αισθάνθηκε, κανένας από το πολιτικό προσωπικό, αν θέλετε, αυτής της χώρας, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ποτέ να απολογηθεί στον ελληνικό λαό και να πει αναλυτικά τι φταίξε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Ποιοι φταίξανε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Τι κάναμε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Ποια ήταν τα λάθη που κάναμε και έφτασε η χώρα σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα δεν φταίνε οι πολίτες. Αλλά οι πολίτες είναι αυτοί που κλείνονται αυτή τη στιγμή, καλούνται μάλλον αυτή τη στιγμή, να πληρώσουν τα σπασμένα. Και αυτοί οι πολίτες έχουν την απέτηση και την αξίωση, αν θέλετε, να μάθουν όλη την αλήθεια. Εάν λοιπόν δεν γίνει καταγραφή της μεθοδολογίας που φτάσαμε μέχρι εδώ, της κακής πολιτικής μεθοδολογίας που φτάσαμε μέχρι εδώ, η χώρα, και να της μηδενίσουν το χρέος, δεν πρόκειται ποτέ να πάρει ανάσα. Πρέπει λοιπόν πολιτικά να δούμε, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, τον τρόπο, τη μέθοδο και για το τι και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ποιοι έφταξαν, να το δούμε. Πώς έφταξαν, να το δούμε. Ποιοι, αν θέλετε, χρησιμοποίησαν αυτή τη χώρα για να πλουτίσουν, και αυτό να το δούμε. Και να κριθούν, όχι φυσικά από την Επιτροπή, γιατί η Επιτροπή δεν είναι δικαστήριο, ούτε και πρόκειται να γίνει ποτέ δικαστήριο η Επιτροπή Λογιστική Ελέγχου. Η Επιτροπή έχει ως έργο της την αλήθεια. Υπάρχει κράτος, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν θεσμοί. Οι θεσμοί θα πάρουν αυτή την αλήθεια και θα τη χρησιμοποιήσουν με τον τρόπο που εκείνοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Αλλά πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και πρέπει να καταγραφεί για να μην επαναλάβουμε πολιτικά τα ίδια λάθη. Θέλει και ο Ερίκ Τουσάν να προσθέσει κάτι. Ερίκ. Oui, je voudrais... Ναι, θα ήθελα la chose suivante. Να προσθέσω το εξής. Depuis le 17 mars, από τις 17 Μαρτίου και την αναγγελία εδώ στο Κοινοβούλιο της δημιουργίας αυτής της Επιτροπής, πολλοί δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης μου έθεσαν το ερώτημα εάν η δημιουργία αυτής της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου δεν αποτελούσε μια πράξη που θα αύξανε την ένταση στο εσωτερικό de la zone euro et de l'Union της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι δημοσιογράφοι με ρώτησαν το εξής. Μήπως εσείς, συμμετέχοντας σε αυτή τη δράση, ρίχνετε λάδι στη φωτιά ou de jeter de l'eau ή ρίχνετε νερό σε μια πέτρα που ήδη βράζει, που ήδη ζέει. Le règlement ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2013, που είναι ο κανονισμός 472 στο άρθρο 7, παράγραφο 9, προβλέπει το εξής.
ένα κράτος που έχει ένα πρόγραμμα προσαρμογής και εξυγίανσης θα πρέπει να κάνει έναν πλήρη έλεγχο του χρέους για να κατανοήσει γιατί το χρέος έφτασε σε μη βιώσιμο επίπεδο και για να ανιχνεύσει ενδεχόμενες παρατυπίες. Γιατί ο τύπος δεν ερώτησε και δεν ζητά au gouvernement des États, από τις κυβερνήσεις των κρατών που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής γιατί οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών δεν τηρούν τον κανονισμό 472. Γιατί δεν τίθεται ποτέ αυτό το ερώτημα. Pourquoi n'a-t-elle pas été posée par la presse, δεν τέθηκε από τον τύπο d'Antoni Samara. Στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Pourquoi la commission, γιατί η Επιτροπή qui est si exigeante avec η οποία les États είναι τόσο endetté, αποτητική με τα υπερχρεωμένα κράτη, δεν έθεσε το ερώτημα στη συμπροηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί η Επιτροπή δεν χαίρεται που ένα άρθρο του κανονισμού της θα εφαρμοστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ας διαρωτηθούμε γιατί. Posons-nous vraiment la question. Ας διαρωτηθούμε πράγματι γιατί. Και δεν χρειάζεται να δώσω την απάντηση, νομίζω. Διότι οι δημοσιογράφοι εδώ και όλα τα άτομα που βρίσκονται εδώ παρόντα είναι ικανά να βρουν την απάντηση. Και θα ήταν προσβολή στην νοημοσύνη τους να τους δώσω εγώ την απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Μία μικρή προσθήκη. Σίγουρα στην αναζήτηση της αλήθειας και των γεγονότων εντάσσεται και θεωρώ ότι θα υπάρξει σε αυτό απάντηση. Αν όχι από αυτήν την Επιτροπή, σίγουρα από αυτήν που αποφασίστηκε να συσταθεί χθες. Αλλά νομίζω ότι και από την Επιτροπή αυτή θα υπάρξει απάντηση για το αν και ποιοι από αυτούς οι οποίοι ανέλαβαν να διαπραγματευθούν για τη χώρα την αντιμετώπιση του χρέους είχαν σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά γενικά όλους εκείνους οι οποίοι καταπιάστηκαν με το πώς θα λυθεί το ελληνικό ζήτημα χρέους. Και για να μην θεωρηθεί ότι ρίχνω καμία φοβερή βόμβα, να θυμίσω ότι σχετικό συμπέρασμα είχε υπάρξει στις αρμόδιες διαδικασίες του Ευρωκοινοβουλίου για την έρευνα των μνημονιακών διαδικασιών, στις οποίες στο σχετικό συμπέρασμα είχε περιληφθεί η διατύπωση και η διαπίστωση ότι υπάρχει και μια εγγενής σύγκρουση συμφερόντων σε θεσμικό επίπεδο και είναι η σύγκρουση συμφερόντων που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι την ίδια στιγμή είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και δανειστής. Και συμπίπτουν δηλαδή δύο ιδιότητες που γεννούν σύγκρουση συμφερόντων. Παρακαλώ. Marie-Laure Coulmin-Coutsaftis, documentaliste, documentariste, puis-je parler en français? Oui. Une question naïve, peut-être, et je n'étais pas à la première conférence de presse. Pratiquement, avez-vous les moyens d'interroger, d'inviter quelqu'un à déposer devant la salle, devant votre comité? Voilà. Quels sont les moyens que dispose la commission pour interroger des gens plus ou moins coopératifs? Έγραψε ήδη τη διαθεσιμότητα πάρα πολλών φορέων να εκθέσουν στοιχεία στην Επιτροπή. Θυμίζω ότι έχουμε την συνεργασία και του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Θυμίζω ότι όλα τα Υπουργεία
ανέλαβαν να συνεργαστούν σε σχέση με τη μέθοδο συλλογής στοιχείων που απαραίτητος θα χρησιμοποιηθεί. Η Επιτροπή έχει αποφασίσει από σήμερα μέχρι την επόμενη συνεδρίασή της να συγκροτήσει μία μέθοδο για την αναζήτηση στοιχείων με βάση τα προτάγματα και τις προτεραιότητες που θα θέσουμε για την αναζήτηση στοιχείων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, θέλω όμως να σας πω ότι αυτό είναι αντικείμενο της Επιτροπής και σε σχέση με τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε έχουμε αποφασίσει να συγκροτήσουμε συγκεκριμένη στρατηγική και συγκεκριμένο πλαίσιο. Γκαλουνάκη Δήμητρα από Πρακτορία Ειδήσεων Ινών. Καταρχήν πιστεύω ότι με αυτήν την έναρξη αυτής της Επιτροπής θα έχουμε και απαντήσεις, όλοι μας. Η ερώτηση που θα κάνω είναι εξής. Θέλω να απευθυνθώ κυρίως στον κύριο Ρικ. Με την εμπειρία που έχετε και επειδή είχε γίνει μια συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό του Ισημερινού που είχε κάνει κάτι ανάλογο και βρήκε έναν τρόπο για να μπορεί να μειώσει το χρέος, τι προβλέπετε από τη στιγμή που θα φανεί ποιο χρέος είναι απεχθές, που ο Πρωθυπουργός του Σημερινού είχε πει ότι θα είναι γύρω στο 80% που συνέβηκε σε αυτούς, τι θα γίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που χρωστάμε στο Δουνουτού, αλλά χρωστάμε και στις ευρωπαϊκές χώρες, επειδή πέρασε το ιδιωτικό χρέος στις χώρες. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Τι εννοείτε ακριβώς? Πώς θα το διαχειριστούμε το απεχθές χρέος? Να περιμένετε να λειτουργήσει η Επιτροπή. Πήγατε, ξεκινήσατε λέγοντας με την έναρξη θα έχουμε απαντήσεις. Όχι, με την έναρξη δεν έχουμε απαντήσεις. Με την έναρξη έχουμε τη βούληση να υπάρξουν απαντήσεις, την βούληση να υπάρξει διερεύνηση και την βούληση αυτή η διαδικασία να φτάσει μέχρι τέλους. Ο Ερίκ Τουσάν έχει πράγματι μια πολύτιμη εμπειρία για το τι συνέβη στον Ισημερινό. Έχουμε στην Επιτροπή και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και πρώην πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας του Ισημερινού, τον κύριο Ντιέγκο Μπόρχα, που θα μας βοηθήσει σε σχέση με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Είναι όμως ένα παράδειγμα επιτυχίας ο Ισημερινός και υπ' αυτήν την έννοια έχει τεράστια σημασία. Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα επιτυχίας, αλλά θα δώσω το λόγο στον Ερίκ για να μας πει συνοπτικά κάποιες εμπειρίες. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η αποστολή η οποία μας ανατέθηκε είναι να εντοπίσουμε το τμήμα του χρέους που είναι επαχθές, απεχθές, επωνίδιστο και μη βιώσιμο. Η αποστολή που μας έχει ανατεθεί δεν είναι να εκφράσουμε συστάσεις στις αρχές της χώρας για την ακολουθητέα στρατηγική. Δηλαδή, στα πλαίσια της αποστολής που δέχτηκα, m'incombe pas δεν μου ανατέθηκε να πω la Grèce ποια στρατηγική θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ελλάδα. Ce que je peux dire, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ο Ισημερινός πραγματοποίησε ένα λογιστικό έλεγχο του χρέους κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας του Ισημερινού που είχε εκλεγεί δημοκρατικά στο τέλος του 2006 και ανέλαβε την εξουσία αυτή το 2007. Ήμουνα μέλος αυτής της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που λειτουργήσε για 14 μήνες, όπως και η Μαρία Λουσία Φαρτορέλη που συμμετέχει και σε αυτήν τη δική μας Επιτροπή. Présentement au travail ici en Grèce, που εργάζεται εδώ στην Ελλάδα και ότι στο πέρας
De notre travail d'audit, των εργασιών μας λογιστικού ελέγχου, μετά από 1,5 μήνα διαβουλεύσεων, η κυβέρνηση του Ισημερινού αποφάσισε βάσει του αποτελέσματος των εργασιών μας να αναστείλει την αποπληρωμή του χρέους της χώρας και πέτυχε να πείσει τους πιστωτές de revendre leurs titres να πουλήσουν τους τίτλους του κρατικού χρέους του Ισημερινού με μια απομείωση, με ένα κούρεμα 70% της αξίας αυτών των χρεογράφων, αυτών των κρατικών ομολόγων, πράγμα που επέτρεψε στον Ισημερινό να μειώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους και να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες, πράγμα που επέτρεψε μια σημαντική βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού του Ισημερινού. Και μπορώ να προσθέσω ότι αυτή η απόφαση του Ισημερινού δεν προκάλεσε αντίπεινα οικονομικά. Δεν προκάλεσε χάος και ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας του Ισημερινού κατά μέσο όρο ήταν ανώτερος του 3,5% κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Ο Ισημερινός είναι μια χώρα που δεν έχει δικό του νόμισμα. Είναι το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών το νόμισμα του Ισημερινού. Και συνεπώς το κράτος του Ισημερινού δεν είχε τον τρόπο να παίξει με ένα νόμισμα κρατικό, με ένα νόμισμα δικό του, ίδιο νόμισμα. Και πάντως θα ήταν αντίθετο σε προσέγγιση επιστημονική το να πει κανείς ότι αυτό που χρησιμεύσε στον Ισημερινό απαραίτητος θα χρησιμεύσει και για την Ελλάδα. Πρώτον, αυτή δεν είναι η αποστολή μου και δεύτερον, δεν είναι η πρόθεσή μου. Είμαι έτοιμος να μιλήσω για την εμπειρία του Ισημερινού και με τρόπο ενδελεχή, αλλά μια κατάσταση του Ισημερινού δεν είναι ίδια με την κατάσταση της Ελλάδας, το είπατε κι εσείς, και συνεπώς δεν θα διαπράξω το σφάλμα εγώ ίδιος ή οι συναδελφοί μου να θεωρήσουμε ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η εμπειρία, η περίπτωση του Ισημερινού μπορεί να αναπαραχθεί ίδια ταυτόσιμη στην Ελλάδα. Δεν αντιγράφει κανείς μοντέλα. Η Ελλάδα θα απαντήσει η ίδια μέσα στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό στο πρόβλημα που έχει και η απόφαση για το λογιστικό έλεγχο αποτελεί μέρος αυτής της έναρξης λύσης με άλλα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα και προκαλούν μεγάλη συμπάθεια στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, διότι παρά την εκστρατεία παραπληροφόρησης και παρά τις υπερβολικές δηλώσεις ορισμένων μέσων ενημέρωσης και πολιτικών ηθινόντων των πιστωτριών χωρών, υπάρχει μια πάρα μεγάλη συμπάθεια στην ισπανική, πορτογαλική, βελγική, γαλλική κοινή γνώμη, ακόμη και στη Γερμανία. Απέναντι στον πληθυσμό της Ελλάδας. Δεν πρέπει να σφάλουμε ως προς αυτό. Είναι απλανόμεθα. Ο πληθυσμός, ο ελληνικός, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση. Είναι μια εντολή δημοκρατική. Και αν ακριβώς η διεθνής ομάδα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η εμπειρία αποτελεί την μεγάλη δημοκρατική εμπειρία και μια δυνατότητα να υπάρξει μια καμπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια μεταστροφή υπέρ μιας επιστροφής, μιας περισσότερης δημοκρατίας, μεγαλύτερης δημοκρατίας και για μια βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του πολίτη των λαών της Ευρώπης.
Ευχαριστούμε τον Ερίκ Τουσάν και πρέπει να πω ότι θεωρώ πραγματικά συγκινητική την υπευθυνότητα με την οποία έχει αναλάβει αυτό το βαρύ καθήκον και τον σεβασμό που επιδεικνύει στις δημοκρατικές λειτουργίες της χώρας μας. Μακάρι τον σεβασμό αυτό να είχαμε εισπράξει και από διαφόρους θεσμικούς παράγοντες. Ενημερώθηκα με σημειωματάκι ότι έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μπόκας από εκεί πίσω. Δεν φαίνεστε, η αλήθεια είναι. Και επίσης, επειδή κοίταξα λίγο πίσω γιατί όντως δεν φαίνεστε, να πω ότι παρίστανται και είναι μαζί μας ή ήταν πριν από λίγο και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μητρόπουλος, και η τρίτη αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Χαραλαμπίδου, και ο υπουργός Επικρατείας, ο υφυπουργός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Κουίκ. Και αν είναι και κάποιος άλλος, απλώς δεν σας βλέπω, αλλά δεν έχω την πρόθεση να σας παραλείψω. Τους είπατε όλους, νομίζω. Τους είπα. Εντάξει, κύριε Μπόκα, ελάτε. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Επιτροπής, υπόθηκε ότι θα διερευνήσετε τον κομβικό ρόλο των εξοπλιστικών προγραμμάτων στη διόγκωση του δημόσιου χρέους. Μπορείτε να μας πείτε μία-δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω έρευνας, όπως επίσης στην έρευνά σας θα συμπεριληφθεί και η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να εγκρίνει εξοπλιστικό πρόγραμμα αεροσκαφών ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων στην συγκεκριμένη συγκυρία και χωρίς την έγκριση της Βουλής. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχει απαντηθεί ότι η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους από τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι τεράστια. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σας συστήνω να τη δείτε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση που έκανε ενώπιον της Επιτροπής ο υφυπουργός, ο κύριος Τόσκας, σε σχέση με το... με τον τρόπο με τον οποίο η επιβάρυνση αυτή για πολλά χρόνια μπορεί να είναι κρυμμένη και να εμφανίζεται όταν γίνεται μία παράδοση. Θέλω να σας πω ότι βρίσκονται ήδη στη Βουλή πάρα πολλές σχετικές δικογραφίες. Έχει και η Βουλή μέσα από ειδικές επιτροπές της ασχοληθεί. Υπάρχει και αρμόδια επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων της Βουλής και υπάρχει και η δέσμευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το ανώτατο επίπεδο των υπουργών μέχρι όλη την ιεραρχία του, τον αναπληρωτή υπουργό και τον υφυπουργό, αλλά και την στρατιωτική ηγεσία του, γιατί το θέμα αυτό έθεσα στην πρώτη επίσκεψη που έκανα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συμβαίνει κάτι. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά όλα θα αποτελέσουν αντικείμενο του ελέγχου. Τώρα, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα σας πω ευθέως ότι δεν έχω ειδική ενημέρωση και νομίζω ότι δεν ωφελεί να προσπαθήσουμε τώρα να δημιουργήσουμε ενός τύπου παραπολιτική συζήτηση για κάτι το οποίο νομίζω ότι επιχειρείται να αναδειχθεί σε κεντρικό και κομβικό πεδίο της επικαιρότητας. Να είστε βέβαιοι πάντως ότι η Επιτροπή αυτή δεν θα αγνοήσει τίποτε που εμπίπτει στο αντικείμενό της. Ούτε θα κάνει τα στραβά μάτια σε τίποτε. Από την άλλη, δεν θα γίνει και εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Ανδρέας Μακρύβης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε εσάς και μία στους υπολείπους δύο συντευσιαζόμενους. Ωραία μας χαρακτηρίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το τριήμερο που πέρασε είδαμε να περνούν από την Επιτροπή και από αυτή την εκδήλωση η ανοιχτή συνεδρίαση, όπως ονομάσατε, της Επιτροπής, αρκετοί παράγοντες. Δεν είδαμε ωστόσο κάποιους εκπροσώπους
του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η ερώτηση που θέλω να κάνω σε εσάς είναι γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη οδό της συγκρότησης και ανάπτυξης ενδεχομένως αυτής της Επιτροπής, για την οποία δεν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα σήμερα, ούτε για το χρονοδιάγραμμα, ούτε για την ιεραρχία της, ούτε για τις δομές της. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Γιατί επιλέξατε αυτή την οδό και δεν ακολουθήσατε την οδό την οποία έχει επιλέξει η Βουλή, ας πούμε, για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, η οποία είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και εμπλέκει όχι εθελοντικά, αλλά υποχρεωτικά όλη την κρατική δομή. Η ερώτηση στον κύριο Τουρσέν και την κυρία Σακοράφα είναι η εξής. Ακούσαμε σήμερα πάρα πολλά για το παράνομο και το επαχθές και απεχθές χρέος. Το ερώτημα είναι, τι συνιστά νόμιμο χρέος σε μια δυτική κοινοβουλευτική δημοκρατία? Αυτό. Σε μια, πώς είπατε? Δυτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δυτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον, εκφράσατε την απορία γιατί δεν υπήρξε εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι υπάρχει στη Βουλή αποσπασμένος λειτουργός από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αποσπασμένη λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δεν παρέστη στην διαδικασία. Ως πρόεδρος της Βουλής δεν έχω υποχρεώσει φυσικά κανέναν να παραστεί σε διαδικασίες και να συμμετάσχει σε διαδικασίες αν δεν το θέλει. Η συμμετοχή άλλων υπηρεσιών της Βουλής, όπως το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ή η Επιστημονική Υπηρεσία, έγινε στη βάση μια συζήτηση με πρόσκληση που είχα απευθύνει. Ίσως θα ξέρετε, ίσως και όχι, ότι από την έναρξη της θητείας μου, σήμερα συμπληρώνω 2 μήνες, από την έναρξη της θητείας μου έχω κάνει αρκετές συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και ανοιχτές συναντήσεις, δηλαδή με όλη την ιεραρχία και όχι μόνο με διευθυντές και γενικούς διευθυντές. Και αυτό το οποίο προσπαθώ και αναζητώ είναι να αξιοποιηθεί ο καθένας στο πεδίο των δεξιοτήτων, των αρμοδιοτήτων και της ειδίκευσής του. Διότι αυτό είναι και ένα μεγάλο ζήτημα, το να αξιοποιείς το δυναμικό και να αξιοποιείται το δυναμικό στο πεδίο της ειδίκευσής του. Όχι απλώς είναι ευπρόσδεκτη η συνδρομή και η συμβολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αλλά πιστεύω ότι θα μας είναι και πάρα πολύ χρήσιμη. Και επομένως θα συμβούλευα γενικά να μην σπέβδει οποιοδήποτε να λέει αποκλείστηκε ο ένας, αποκλείστηκε ο άλλος. Η Επιτροπή αυτή δεν θα αποκλείσει κανέναν. Και αντίθετα, στο επόμενο διάστημα θα απευθυνθεί και σε όλους εκείνους οι οποίοι μπορεί να μην ενημερώθηκαν, μπορεί να μην μπορούσαν γιατί είχαν άλλες υποχρεώσεις, μπορεί η Επιτροπή να μην τους σκέφτηκε και να μην τους συμπεριέλαβε. Εμείς δεν προσποιούμαστε ότι έχουμε το αλάθητο, ούτε σε καμία περίπτωση ότι έχουμε εξαντλήσει την απεύθυνσή μας. Αντίθετα, γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι αυτή είναι μια ανοιχτή Επιτροπή, η σύνθεσή της είναι ανοιχτή και κρατιέται ανοιχτή και είναι φιλόξενη Επιτροπή. Νομίζω για το ερώτημα που μου απευθύνατε, ότι έδωσε μια απάντηση ήδη η Σοφία Σακοράφα προηγουμένως. Δηλαδή, γιατί δεν επιλέξαμε μια πεπατημένη, μήπως γιατί χορτάσαμε από επιτροπές οι οποίες συνέρχονταν με κλειστές πόρτες και που δεν μάθαινε την εργασία τους και τα πορίσματά τους ο λαός και η κοινωνία. Μήπως γιατί, ας πούμε, η εμπειρία
της Προανακριτικής Επιτροπής για τη Λίστα Λαγκάρντ και του πώς παρασιωπήθηκε ο οριμαγδός στοιχείων που είχε προκύψει, πολύ συγκεκριμένων στοιχείων που δεν εξετάστηκαν εν συνεχεία. Μήπως γιατί αυτό είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να επαναληφθεί. Μήπως γιατί οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens, που είχε κορυφαία σημασία το πόρισμά της και που ήταν ομόφωνο σε πάρα πολλά σημεία, δεν αξιοποιήθηκε, και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση που είχαμε τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής για τη Siemens, τον κύριο Βαλιράκη, σε σχέση με το πόσα στοιχεία από αυτά που αναδείχθηκαν από την Επιτροπή στη συνέχεια δεν αξιοποιήθηκαν. Μήπως λοιπόν γιατί πρέπει να εμπιστευθούμε πιο ανοιχτές, πιο δημοκρατικές, πιο διαφανείς διαδικασίες, και γιατί δεν έχουμε και τίποτα να φοβηθούμε από αυτές. Αποτελεί πεποίθησή μου ως Προέδρου της Βουλής ότι η Βουλή και η κοινοβουλευτική λειτουργία δεν έχει σε τίποτε να φοβηθεί την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα κινήματα, τους ενεργούς ανθρώπους, τις κοινωνικές δυνάμεις, τις εργασιακές δυνάμεις. Δεν έχει γενικώς σε τίποτε να φοβηθεί και κανέναν. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος που μου απευθύνατε, γιατί δεν ακολούθησα την διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων. Οφείλω να πω ότι έχω μπερδευτεί, διότι υπήρξε κατακραυγή για τον τρόπο συγκρότησης εκείνης της Επιτροπής και για την επιλογή μου να προτείνω την αναβάθμισή της, δηλαδή την στελέχωσή της από το Προεδρείο της Βουλής με διακομματική εκπροσώπηση, με αντιπροέδρους από τρία κόμματα αντί για αντιπρόεδρο από ένα κόμμα και γραμματέα από άλλο ένα. Και πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσω να τα παίρνω αυτά λίγο πιο ελαφρά. Δεν μπορεί να με ρωτούν γιατί δεν ακολούθησα μια άλλη διαδικασία εκείνοι οι οποίοι κατήγγυλαν την άλλη διαδικασία. Όπως δεν μπορεί. Σύμφωνοι, δεν σας το αποδίδω, απαντώ όμως γενικότερα. Δεν είναι προσωπική η συνέντευξη, είναι η συνέντευξη τύπου, έχει δημόσιο χαρακτήρα. Και θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω και την απάντηση, ακόμα και αν δεν σας αρέσει. Θα την σχολιάσετε αρνητικά, όπως δικαιούστε. Ο δημοσιογράφος έχει την είδηση, την οποία οφείλει να αποτυπώνει και να μην κρύβει, και το σχόλιο που είναι ελεύθερο και αποτυπώνει τη γνώμη του. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζω, ας πούμε, μια κοινοβουλευτική ομάδα, όπως είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού, η οποία δήλωσε ότι αποχωρεί από την Επιτροπή για τις Γερμανικές Οφειλές επειδή προεδρεύω. Και επειδή προφανώς επέλεξαν να αντιπροεδρεύει ο αντιπρόεδρος που έχει εκλεγεί από το ποτάμι. Η ίδια κοινοβουλευτική ομάδα εδήλωσε προσβεβλημένη, διότι δεν εκλήθη ειδικώς με προσωπική πρόσκληση του αρχηγού της στην διαδικασία αυτής της Επιτροπής. Και παρασιώπησε το γεγονός ότι είχε κληθεί ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής που προέρχεται από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, ο κ. Λιγκούδης. Κοιτάξτε, αυτές όλες οι ερωτήσεις είναι, μου θυμίζουν αυτόν που κυνηγάει την ουρά του. Δεν έχουν καμία ουσία. Η Επιτροπή θα κριθεί για το έργο της, θα κριθεί αυστηρά. Νομίζω ότι εμείς επιδιώκουμε να κριθούμε αυστηρά, αλλά να κριθούμε επί πραγματικών γεγονότων, όχι επί δοξασιών, όχι επί σεναρίων και όχι με μία ατζέντα η οποία τελικά στόχο έχει τι? Να μην διεκδικήσουμε τις γερμανικές οφειλές, να μην διεκδικήσουμε διαγραφή του χρέους. Αυτή η ατζέντα νομίζω ότι είναι ξένη προς την ελληνική κοινωνία, προς το δημόσιο συμφέρον και προς τη δημοκρατία.
Και επειδή μακρηγόρησα, δίνω το λόγο στη Σοφία της Ακοράφα και στον Ερέκ Τουσάν για να απαντήσουν τις ερωτήσεις που τους θέσατε. Νομίζω ότι ο κύριος Τουσάν θα σας πει επακριβώς τους ορισμούς του απεχθούς, επαχθούς και επονίδης του ως ο πλέον ειδικός και για το νόμιμο. Το νόμιμο, μάλλον το παράνομο να πούμε, γιατί από εκεί βγαίνει και πως είναι το νόμιμο. Το παράνομο είναι ένα χρέος που πήρα. Ένα χρέος που πήρα και το διέθεσα χωρίς να έχω την σύμφωνη γνώμη των πολιτών. Δεν ρώτησα και δεν έμαθα ποτέ ο πολίτης αν εξυπηρέτησε το σκοπό για το οποίο πήρα αυτό το δάνειο και για το οποίο τώρα καλείται να το πληρώσει. Αυτό είναι το παράνομο, άρα το νόμιμο είναι το ακριβώς απέναντι. Δηλαδή, για να πάρεις ένα δάνειο νόμιμο, θα πρέπει να έχεις πάρει τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών, θα πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει πού έχει διατεθεί αυτό και αν εξυπηρέτησε τους σκοπούς για το οποίο αυτό το δάνειο έχει πάρθει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το χρέος και είναι απολύτως παράνομο. Το χρέος το οποίο δημιουργήθηκε ακριβώς μετά τη σύναψη του πρώτου μνημονίου. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά και ξέρω όλος ο ελληνικός λαός πάρα πολύ καλά ότι όταν μπήκαμε στο μνημόνιο ήμασταν με ένα χρέος του 113% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας και μέσα σε 5 χρόνια αυτό το χρέος έχει φτάσει στο 175% χωρίς να έχει αποπληρωθεί όσον αφορά το κεφάλαιο του χρέους μας. Εμείς αυτή τη στιγμή πληρώνουμε για ένα χρέος, οι πολίτες δηλαδή πληρώνουν ένα χρέος το οποίο δεν το δημιούργησαν οι ίδιοι, ένα χρέος το οποίο έχει φύγει από τον ιδιωτικό τομέα με τις γνωστές μεθόδους που ακολούθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει γίνει ένα χρέος δημόσιο αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και αυτό το χρέος θα πρέπει να ελεγχθεί. Θα πρέπει να ελεγχθούν οι μέθοδοι και οι τρόποι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Επί 5 χρόνια ο ελληνικός λαός να πληρώνει στην κυριολεξία με το αίμα του τις τράπεζες, να πληρώνει στους κρένους δανειστές μας, να μην μειώνεται το χρέος και για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια να έχει υποθηκεύσει και το μέλλον των παιδιών του. Δεν θεωρείτε ότι αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να το μάθει ο ελληνικός λαός? Δεν θεωρείτε ότι είναι έντιμο ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί πάνω σε αυτό? Δεν θεωρείτε ότι είναι έντιμο κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός να αποτινάξει από πάνω του αυτό το οποίο δεν του ανήκει, δεν είναι δικό του? Θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε σαν πολιτικοί να κάνουμε απέναντι στους πολίτες. Το έχουμε υποχρέωση, το έχουμε χρέος σε αυτό το λαό που αυτή τη στιγμή υποφέρει. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω γιατί δεν υπάρχει και λόγος να το κάνω αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι είναι γνώστες, το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Τις δυστυχίες που υπάρχει γύρω μας και η οποία δημιουργήθηκε μέσα σε 5 χρόνια. Με ένα συγκεκριμένο σκοπό, εν τέλει πρέπει να πω. Δεν μπορεί μέσα σε 5 χρόνια που μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα, υποτίθεται η χώρα να βγει από τον κυκαιώνα που είχε μπει και να έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Να έχουμε στις οικογένειες, αν έχουμε έναν εργαζόμενο. Να έχουμε παιδιά, και το ξέρετε. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Παιδιά τα οποία λιποθυμάνε στο σχολείο από την πείνα. Να κυκλοφορούμε στο δρόμο και να έχουμε μια εικόνα, επιτρέψτε μου να πω, τριτοκοσμικής χώρας. Σε ποια? Στην Ελλάδα του 2015, του 21ου αιώνα, στην Ελλάδα που έχει όλες τις προοπτικές και τα δεδομένα να είναι μια Ελλάδα της ανάπτυξης. Για αυτή την Ελλάδα μιλάμε? Σε αυτό το πρόγραμμα μπήκαμε? Για να καταστραφεί η χώρα? Θέλουμε λοιπόν πραγματικά μέσα από αυτή την Επιτροπή και χωρίς καμία, αν θέλετε, διάθεση ρεβανσισμού, να δούμε τι είναι αυτό που έφτιαξε, πού πήγαν αυτά τα δάνεια που κάποιοι πήρανε, τα θαλασσοδάνεια που λέγαμε, που πήρανε και τα πήραν από την Ελλάδα και τα πήγανε στο εξωτερικό και επενδύσανε στο εξωτερικό στη χώρα. Δικά μας λεφτά ήταν. Να δούμε πού είναι τα λεφτά που φύγαν από τη χώρα, και πρέπει να το πούμε αυτό και πρέπει κάποια στιγμή να αποκαλυφθούν και τα ονόματα, που φύγαν από τη χώρα χωρίς ποτέ να φορολογηθούν και είναι σε ξένες τράπεζες. Να πούμε και τα ονόματα. Να μην πληρώνει μόνο ο πολίτης ο χαμηλόμισθος. Να μην πληρώνει αυτός που έχουμε μάθει να πληρώνει μονίμως, γιατί δεν μπορεί και να ξεφύγει.
να δούμε τι έγινε με όλα αυτά τα σκάνδαλα που λέγαμε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Πήγαμε, κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Κανένας δεν απάντησε ποτέ σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένα παράνομο αυτό. Δεν είναι παράνομο απέναντι στους πολίτες. Πήγαμε με 1,5 δις, λέγαμε, θα κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατάληξαν στο τέλος να πάνε στα 5,5 δις. Και δεν αισθάνθηκε κανείς την ανάγκη να κάνει έναν απολογισμό μετά από 11 χρόνια. 11 χρόνια λοιπόν περάσαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και κανένας δεν είπε στον ελληνικό λαό, κύριε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες κοστίσανε τόσα, διότι τόσα εξοδέψαμε για τα στάδια τα οποία καταστρέφονται και είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Χρήματα τα οποία παρθήκαν να γίνουν ανάγκη, δεν ξέρω τι. Εξαφανιστήκαν όλα αυτά. Να μου πούνε τι άφησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην τελική, στην Ελλάδα, ως όφελος. Για να πω ότι αυτά τα λεφτά που πήραμε, αν πήραμε δάνεια για να φτιάξουμε στάδιο ή οτιδήποτε άλλο, πιάσανε τόπο. Δεν πιάσανε τόπο. Αυτά είναι παράνομα όλα. Δεν υπάρχουν νόμιμα δάνεια, αν ο ελληνικός λαός δεν ξέρει γιατί δεν έχουν παρθεί αυτά τα δάνεια. Δεν υπάρχουν νόμιμα δάνεια, αν δεν έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός ότι αυτά τα δάνεια θα τα πάρει, θα τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του και προς όφελος της ανάπτυξης αυτής της χώρας. Δεν υπάρχουν νόμιμα δάνεια. Ουδέποτε πάρθηκαν δάνεια τα οποία να έχουν, στα οποία οι ηθήνοντες να έχουν ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Να σας πω κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα ξεπουλιέται το σύμπαν. Και ξεπουλιέται φτηνά. Ξεπουλιέται για ένα κομμάτι ψωμί και θέλω έτσι να το γράψετε όπως σας το λέω. Ξεπουλιέται το ελληνικό με τον πιο χυδαίο τρόπο. Με τον πιο χυδαίο τρόπο. Πέστε μου εσείς, αν μπορείτε εσείς σαν πολίτες, να πάτε και να αγοράσετε στο ελληνικό, στην περιοχή που βρίσκεται, με 100 ευρώ το τετραγωνικό, όταν δίπλα πουλιέται με 3 και 4.000. Αν μου πείτε εσείς ότι υπάρχει ένα οικόπεδο σε αυτή την περιοχή που πουλιέται με 100 ευρώ, να πάμε αύριο να το αγοράσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες πολίτες. Και όχι να το αγοράσει ο ιδιώτης με τον τρόπο που το αγοράζει. Και δεν ντρεπόμαστε κιόλας σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτά είναι συνέχεια κι άλλων που έχουν γίνει με την ίδια λογική, με τον ίδιο τρόπο πριν από πολλά χρόνια. Στον ίδιο ιδιώτη, με την ίδια διαδικασία, χαρίσαμε περιοχές, έγινε δισεκατομμυριούχος και χάσαν οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες εργαζόμενοι που πληρώνουν χρόνια ολόκληρα στο εργατικό τους ταμείο. Το ταμείο κουρεύτηκε εν συνεχεία στη διαδικασία αποπληρωμής του χρέους, έτσι. Eric. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Με ρωτήσατε τι είναι ένα νόμιμο χρέος. Ένα νόμιμο χρέος είναι ένα χρέος που έχει συναφθεί για το δημόσιο συμφέρον. Είναι απλό το πράγμα. Είναι ένα χρέος το οποίο έχει συναφθεί για το νόμιμο χρέος. Και επίσης είναι νόμιμο όταν τηρεί κανείς το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Qu'une dette illégitime et une dette illégale, c'est le contraire. Ένα παράνομο χρέος, ένα χρέος απεχθές ή δεχθές, είναι ακριβώς το αντίθετο από ένα νόμιμο χρέος. Ζωντανέψαμε λίγο τη συνέντευξη τύπου. Το λόγο έχει ζητήσει από εκεί πίσω. Ζητήσατε την προηγούμενη φορά να έχετε τραπέζια για να κάθεις, για να γράφετε. Και εξασφαλίσαμε τραπέζια, δεν ήρθατε. Ελπίζω να είστε τουλάχιστον στις καρέκλες που μπορείτε να ακουμπάτε. Μπορώ. Ευχαριστώ πάντως. Ωραία. Ο κύριος Διαμαντής από τη Δημοκρατία. Μάλιστα, ακριβώς. Θα ήθελα, έχω δύο ερωτήσεις διαδικαστικού περιεχομένου. Καταρχήν, από πόσα άτομα αποτελείται αυτή η επιτροπή? Ένα δεύτερο, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εκδοθεί κάποιο πόρισμα? Και ένα τρίτο, εάν εκδοθεί εν τέλει αυτό το πόρισμα, έχετε συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό ή γενικότερα με την κυβέρνηση πώς μπορεί να αξιοποιηθεί? Νομίζω ότι σας ανακοίνωσα εν λεπτομερία τα μέλη της Επιτροπής και εκείνους που παρίστανται σήμερα και συμμετείχαν στη διαδικασία και εκείνους που, και εκείνες που έχουν αποδεχθεί να συμμετέχουν, αλλά όπως είπα
Και το τονίζω, η Επιτροπή είναι ανοιχτή. Αυτό σημαίνει και γι' αυτό, και αυτό καταγράφεται και στην απόφαση συγκρότησής της. Μισό λεπτό να τη βρω για του λόγου το αληθές, γιατί μου αρέσει πάντοτε να τεκμηριώνω αυτά που λέω. Λέμε λοιπόν ότι η Επιτροπή θα συγκροτηθεί και θα στελεχωθεί με ειδική πράξη της Προέδρου της Βουλής. Η συγκρότηση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκεια των εργασιών λειτουργίας της Επιτροπής, σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιτροπής. Έχει αναρτηθεί στην κοινοβουλευτική διαφάνεια από τις 4 Απριλίου, από το Σάββατο. Είναι η απόφαση για τη συγκρότησή της. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα. Σας έθεσα τα επόμενα βήματα, σας ανέφερα τις ημερομηνίες, δεν ξέρω αν ήσασταν, και για τις 20 και 21 Απριλίου και για τις αρχές Μαΐου. Έχουμε πει από την πρώτη συνέντευξη τύπου που δώσαμε στις 17 Μαρτίου ότι κάποια πρώτα συμπεράσματα της Επιτροπής έχουμε σκοπό να ανακοινωθούν εντός του Ιουνίου και αυτό αφορά τα πρώτα βήματα και τα πρώτα χρονοδιαγράμματα. Νομίζω ότι αυτό απαντά την ερώτησή σας. Εν σχέση τώρα με τις συνεννοήσεις με τον Πρωθυπουργό, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν αποτελούν αντικείμενο αυτής της συνέντευξης τύπου. Αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς η παρουσία του Πρωθυπουργού, όπως και του Προέδρου της Δημοκρατίας, σηματοδοτούν αυτά που πρέπει να σηματοδοτήσουν. Από εκεί και πέρα, το κάθε πράγμα γίνεται στην ώρα του και τίποτε δεν θα το προκαταλάβουμε σήμερα εν μέσω συνέντευξης τύπου. Ναι, ο κύριος Τζανετάτος από την... Το New Post. Από το New Post. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής, μια που... Το έχει... New Post νομίζω ότι έδειξε και τη διαδικασία. Την έδειξε. Δεν ήσασταν από αυτούς που πέσαν από τα σύννεφα. Εντάξει. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής, από τη στιγμή που τον επόμενο μήνα θα ξαναγίνει αυτή η τετραήμερη συνεδρίαση του οργάνου, και επειδή ασκήθηκε κριτική από την αντιπολίτευση, θα ήσασταν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο αυτή τη φορά να στείλετε όχι πρόσκληση σε κάποιο πολιτικό αρχηγό, αλλά στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων και να πείτε όποιος θέλει μπορεί να παραστεί στη διαδικασία. Νομίζω ότι επειδή ήσασταν από αυτούς που παρέστησαν στη διαδικασία, ήσασταν από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες που ήσασταν παρόν όλο το Σαββατοκύριακο, δεν πήγατε κάπου αλλού, κάνατε τη δουλειά σας, ήσασταν εδώ. Και θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου, με δεδομένο ότι η διαπίστευση στη Βουλή συντακτών οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο το κοινοβουλευτικό έργο υποστηρίζεται από τη Βουλή, δηλαδή η Βουλή παρέχει πάρα πολλές διευκολύνσεις για να μπορούν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να κάνουν τη δουλειά τους. Από την παροχή χώρου εργασίας, από την παροχή μέσων εργασίας, από την παροχή ενημέρωσης, από την παροχή άλλων διευκολύνσεων εργασιακών όπως είναι το βρεφονηπιακό σταθμός, η θέση πάρκινγκ ή οτιδήποτε άλλο. Από την παροχή ακόμη πολλές φορές σε προηγούμενες περιόδους ακόμη και εργαλείων εργασίας, όπως ήταν τα λάπτοπ. Θεωρώ ότι είναι σαφές και αυτό θα περίμενα να καταγραφεί από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ότι αυτή η Επιτροπή ήταν απολύτως ανοιχτή σε όλους. Ήρθανε απλοί πολίτες. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση σε όλους να συμμετάσχουν. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι πρέπει να τελειώσει και η υποκρισία, διότι δεν έχω πάθει αμνησία. Η επόμενη αντίδραση της εναρκτήριας ομιλίας μου ως Προέδρου της Βουλής και της αναφοράς μου στην ενεργοποίηση διαδικασιών
κοινοβουλευτικής διπλωματίας και επιτροπών της Βουλής για τη διεκδίκηση διαγραφής του χρέους ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τις κοινοβουλευτικές ομάδες που τώρα παραπονιούνται ότι δεν πήραν ειδική πρόσκληση. Αυτή η υποκρισία πρέπει να τελειώνει. Να το πω ρητά. Είναι όλοι και όλες προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες. Έγραφη πρόσκληση δεν απευθύναμε σε κανέναν, ούτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι όλοι και όλες προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες. Αυτή είναι η έννοια της ανοιχτής διαδικασίας. Η Επιτροπή δεν είναι Επιτροπή διακομματική, δεν συμμετέχουν βουλευτές. Είναι όμως Επιτροπή ανοιχτή και είναι και Επιτροπή με θεσμική αιγίδα. Την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής που έχει την αρμοδιότητα κατά τον κανονισμό της Βουλής να την συγκροτεί. Αν θέλουν τώρα και ειδική πρόσκληση, νομίζω ότι μπορούν να το πούν, να το ζητήσουν, αν δεν αρκεί δηλαδή αυτή η δημόσια διαβεβαίωση και απεύθυνση, νομίζω ότι μπορούν να ζητήσουν και ειδική πρόσκληση και δεν θα αρνηθώ να τη στείλουμε. Αλλά δεν θα ευτελήσουμε τις διαδικασίες και κυρίως δεν θα επιτρέψουμε, έχουμε μαζί μας τη τιμή να έχουμε εξαίρετους νομικούς, ειδικούς, οικονομολόγους, επιστήμονες, ανθρώπους, δεν θα ευτελήσουμε αυτή τη διαδικασία σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Και επειδή είδα ότι εκδόθηκε και μία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, της 7ης κοινοβουλευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου, η οποία διατυπώνει και περιέχει έναν υπαινιγμό σε σχέση με το σποτ που αφορά την Επιτροπή, δεν ξέρω αν ενόχλησε η ροκ μουσική. Δεν ξέρω αν ενόχλησε αν η στίχη. Δεν ξέρω τι ενόχλησε. Να διαβεβαιώσω λοιπόν ότι αυτό το σποτ δεν έχει επιβαρύνει ούτε τη Βουλή, ούτε το κανάλι της Βουλής. Είναι η αφιλοκερδής συνεισφορά ανθρώπων που είναι μέλη της Επιτροπής και που έχουν διαχρονικά συμμετάσχει στο κίνημα για τον λογιστικό έλεγχο και τη διαγραφή χρέους. Οφείλω όμως, και δεν μπορώ να μην το πω, υπάρχει ας πούμε ένα παράδειγμα μίας εταιρείας συνδεδεμένης με δημόσια πρόσωπα και πρώην κυβερνητικά πρόσωπα, η οποία για να κάνει διαφημιστικά σποτ για το δημόσιο, κατά της πολυφαρμακίας, έλαβε περίπου 500.000 ευρώ. Για αυτή την υπόθεση, για την οποία έγινε κοινοβουλευτικός έλεγχος στην προηγούμενη περίοδο, δεν είδα την ίδια ευαισθησία από αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα. Για το ύψος, επίσης, άλλων δαπανών, δυσθεώρητων, που αφαιμάσουν τον προϋπολογισμό και έχουν πραγματοποιηθεί, δεν είδα ανάλογες ευαισθησίες. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η υποκρισία και σε ό,τι αφορά την δική μου θέση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμμετάσχουμε άλλο σε αυτόν τον εμπεγμό. Άλλος, παρακαλώ. Ε,